γράφει ο κύριος Κοκκινόπουλος. Κυρία Κυπριανίδη, ο κύριος Χάγιος, ο κύριος Καπάντα, σωστά, ο κύριος Βαρελάς. Ο κύριος Δημαράς είναι ο εισηγητής. Δημαράς Γιώργος. Και ο κύριος Διάκος στο τέλος, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Λιώσης, ναι. Ο κύριος Αθανασόπουλος. Και κλείνει ο κυρία Δήμου. Ο κύριος Αθανασίου. Λοιπόν, και κλείνει ο κατάλογος. Ναι. Ναι. Διαδικασίας ο κύριος Αξάρλης. Στόδουλο να παραπονεθώ. Κύριε Πρόεδρε, είχαν την καλοσύνη στο περασμένο θέμα οι συνάδελφοι της μειοψηφίας να μας υπερασπιστούν απέναντι στην εντός εισαγωγικών αυθαιρεσίες σας, να μας δώσετε το λόγο και βάλαν και τα σύρθια τους μπροστά για να μιλήσουμε. Και κάνω και την πρόταση ότι πρέπει εμείς να μιλήσουμε τώρα όσοι κοπήκαμε και να μην ξαναμιλήσουν οι ίδιοι που μιλήσαν προηγούμενος. Είναι διαφορετικό το θέμα. Καταρχήν, παρακαλώ, είναι άλλο θέμα τώρα. Δεύτερον, δεν υπήρξε καμιά αυθαιρεσία, γιατί έτσι είχαμε αποφασίσει να τελειώσει το θέμα στις 2,5 ώρες. Πριν πάρει... Παρακαλώ. Ναι, ο κ. Σαξαλής έχει τοποθετηθεί. Έχετε γραφτεί, λοιπόν. Παρακαλώ. Πριν... Ναι, ναι. Επιτρέψτε μου μόνο, επειδή έχει περάσει ο χρόνος, να πάρουμε μία-δύο ώρες παράταση από το σώμα για να συζητήσουμε άνετα. Πριν ψηφίζουν υπέρ της 2 ώρες παράταση, υπέρ κατά Λευκό, ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει 2 ώρες παράταση συνεδρίαση. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Ζαφυρόπουλο, με τη συνένεση του σώματος θα προηγηθεί ο βουλευτής ο κύριος Πάντζας, ο οποίος είχε έρθει πριν τις 3 ώρα εδώ, παρακολούθησε τη συνεδρίαση, πήγε στη Βουλή που είχε υποχρέωση και ξαναγύρισε. Ζήτησε το λόγο για 4 λεπτά. Το λόγο έχει ο κύριος Πάντζας. Κάτσε στο μικρόφωνο εδώ, κύριε Πάντζα. Κύριε Πάντζα, εδώ έλατε πάνω. Για 4 λεπτά όπως ζητήσατε. Είναι ανοιχτό. Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι δήμαρχοι, όσοι είναι εδώ, εν πάση περιπτώσει, το παίρνω πίσω, είστε ικανοποιημένοι τώρα. Και κύριοι και κύριες περιφερειακοί σύμβουλοι, αισθάνομαι ευτυχής που βρίσκομαι εδώ, διότι την τοπική αυτοδιοίκηση την έχω υπηρετήσει επί μία δωδεκαετία. 8 χρόνια στην Ομαρχία Ανατολικής Αττικής και 4 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεσαριανής. Κύριε Περιφερειάρχα, καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι με λυπεί ιδιαίτερα η υποδοχή που επιφυλάξατε στους εταίρους της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε εκατοντάδες πολίτες που βρέθηκαν έξω από τα γραφεία του ΕΣΝΑ κατά τη διαδικασία των δημοπρατήσεων. Με δρακόντια μέτρα καταστολής, παρόν ήμουνα, και παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, δώσατε δείγματα γραφής για το διάλογο που επιφυλάσσατε ακόμη και στους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης στα πλαίσια των ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων. Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Συνεχίστε, κύριε Πάντζα. Μην διακόπτετε. Παρακαλώ, κύριος Πάντζα, συνεχίζει. Ακούστε, εγώ έχω μάθει σε έναν άλλο τρόπο να τοποθετούμε. Αν θέλετε να κάνουμε διακοπές και τέτοια, σας ρώτησα εξ αρχής αν θέλετε να τοποθετηθώ. Συνεχίστε, κύριε Πάντζα. Αν δεν θέλετε, σταματάω αυτή τη στιγμή. Όχι, έχετε λόγο. Αν συνεχίσετε να με διακόπτετε, θα σταματήσω αυτομάτως. Συνεχίστε, κύριε. Έχω λειτουργήσει 12 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και σεβάστηκα τους πάντες. Είμαι από τις 3 ώρα το μεσημέρι εδώ. Και σας παρακαλώ να το σεβαστείτε αυτό. Έρχομαι τώρα στην ουσία.
σε πρόσφατη συνέντευξή σας λέτε ότι θα τηρηθεί απαρέγκλιτα η περιβαλλοντική νομοθεσία ευρωπαϊκή και ελληνική αναφορικά με τη λειτουργία των εργοστασίων που σχεδιάζεται. Όμως δεν μας λέτε αν οι περιοχές που έχουν επιλογή όπως το Γραμματικό για παράδειγμα τηρούνται όλα τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Σας ερωτώ λοιπόν κύριε Περιφερειάρχα, μιας και έχετε την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού. Εάν μετά την έκθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ΕΙΕΠ, του ΙΠΕΚΑ και τις επισημάνσεις της, στις οποίες θυμίζω γίνεται λόγος για παρατυπίες, ελλείψεις κλπ, έχουν γίνει νέες γεωτεχνικές έρευνες, γεωτρήσεις ή γεωφυσικές διασκοπήσεις τόσο στο χώρο εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Μαύρου Βουνού στο Γραμματικό. Εάν έχουν γίνει δηλαδή νέες έρευνες προκειμένου να διερευνηθεί το υδρολογικό καθεστώς και το υπόγειο δυναμικό της περιοχής, γιατί σε σχετική ερώτησή μου προς το ΙΠΕΚΑ η απάντηση ήταν «Μ' άλλα λόγια να αγαπιόμαστε». Όχι τίποτα άλλο, αλλά γιατί μας εγκαλείται όλους εμάς που αντιδρούμε στο συγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό και για το εν λόγω μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, παρουσιάζοντάς μας σχεδόν ως γραφικούς. Σχετικά τώρα με την κερατέα και την τροπολογία που πέρασε η συγκυβέρνηση. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν σκοπεύετε να δώσετε κι άλλη γη στους καρχαρίες του κεφαλαίου που λιμνάζουν γύρω από τα απορρίμματα. Και το ρωτώ αυτό γιατί στην τροπολογία προτείνεται η θέση Φοβόλες για τη δημιουργία ΟΕΔΑ, χωρίς όμως να αποκλείεται η θέση Βραγόνη που αρχικά είχε σχεδιαστεί. Με το επιχείρημα μάλιστα ότι η θέση Φοβόλες τελεί υπό επιφύλαξη της θετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. Και για να σας προλάβω, έχω να σας πω ότι στη συνεδρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαβρεωτικής στις 28 του Γενάρη επιβεβαιώθηκε από όλους συμπολίτευση και αντιπολίτευση ότι η κατατεθής τροπολογία είναι αντίθετη με την καταπλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Μάη του 2011. Όχι τίποτα άλλο, αλλά γιατί ακούστηκε κατά κόρον στη Βουλή το επιχείρημα ότι η τροπολογία αυτή βασίζεται σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαβρεωτικής. Σχετικά τώρα με την πολύπαθη περιοχή της Φυλής. Δεν γνωρίζετε ότι η εν λόγω περιοχή κοντεύει να μετατραπεί σε εργοστάσιο εξασθενούς χρωμίου από τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Και αντί να θέσετε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμα του Χιτά Φυλής με μείωση του όγκου απορριμμάτων που θα πηγαίνουν για ταφή για όσο διάστημα λειτουργεί η εγκατάσταση και παράλληλα να εντάξετε την ευρύτερη περιοχή σε άμεσο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης, πάτε να εγκαταστήσετε νέες μονάδες. Και το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα. Παρεμβαίνετε από κοινού με τον κύριο Χατζηδάκη στο έργο της δικαιοσύνης, παροτρύνοντας τη δικαιοσύνη να λειτουργήσει με γνώμονα την κοινή λογική και το δημόσιο συμφέρον, προκειμένου να αποφευθούν χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες για το θέμα των απορριμμάτων. Μιλώ για τις ενστάσεις και τις προσφυγές όσων αντιδρούν στην κατασκευή των 4 εργοστασίων απορριμμάτων στην Αττική μέσος ΔΕΗ. Επιστρατεύεται τα ΜΑΤ, διαστρεβλώνεται αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, παρακάμπτεται τις ειδικές εκθέσεις ελέγχου των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Κάνετε τα πάντα προκειμένου να υλοποιήσετε το αναχρονιστικό περιφερειακό σχεδιασμό που συνοδεύεται από αυτό το καταστροφικό για την τσέπη του Δημότη αλλά και για το περιβάλλον το ίδιο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων. Δύο επισημάνσεις έχω να σας κάνω. Πρώτον, ότι έγινε αντιληπτός ο λόγος που κόπτεστε να προχωρήσουν με διαδικασίες fast track τα έργα, αρκεί βέβαια κανείς να κοιτάξει τις καταστάσεις με τα μεγάλα κοινοπρακτικά σχήματα που έλαβαν μέρος στις δημοπρατήσεις. Και δεύτερον, να σας ξεκαθαρίσω ότι μία κυβέρνηση της αριστεράς δεν θα αποδεχθεί τις όποιες παρεμβάσεις σε αυτή την καταστροφική κατεύθυνση. Ευελπιστώ ότι οι τοπικές κοινωνίες θα αντιδράσουν σε αυτά τα σχέδια και θα αντιδράσουν με τον ίδιο τρόπο που αντέδρασαν οι κάτοικοι της Κερατέας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο. Μισό λεπτό. Δεν άκουσα τίποτα, κύριε Δαμόπουλο.
Δεν άκουσα τίποτα. Ερώτηση στο βουλευτή. Έλα, κάθετε, στο μικρόφωνο. Ο οποίος είναι της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην έδρα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό θεωρώ τιμή για το σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όμως, άκουσα από τον βουλευτή, ο οποίος τυχαίνει να είναι, επαναλαμβάνω, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια ισοπεδωτική κριτική. Είναι άποψή του. Την εστερνίζεται και κάποιοι άλλοι. Αλλά όμως εγώ περίμενα από ένα βουλευτή του Κοινοβουλίου, ο οποίος ήρθε, έφυγε, ήρθε, ξαναέφυγε. Εμείς μείναμε εδώ και τον περιμέναμε οι παρόντες. Περίμενα πέρα της κριτικής και μία λύση. Δεν είναι πολιτική θέση το να κάνεις κριτική και να το σοπεδάνεις όλα. Εγώ παρακαλώ τον κύριο Πάτσα, τον κύριο βουλευτή, να ανέβει στο βήμα και να μας πει τη λύση του για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Τοποθέτηση ήταν, εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, εγώ παρακαλώ από τον κύριο Πάτσα, για να τελειώσουμε ειρηνικά, να αποσύρει αυτό που είπε θα γίνει της κερατέας. Εντάξει, εγώ του ζητώ να αποσύρει αυτό που είπε ότι θα γίνει της κερατέας. Γι' αυτό εγώ είπα αυτή την κουβέντα. Εντάξει, άλλο τα λάθη που γίνανε πριν από 2 χρόνια και άλλο ποια είναι η κατάσταση τώρα. Η κατάσταση τώρα με τη δήλωση του κυρίου Δημάρχου και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου φεύγει από τη θέση που ήταν την αρχική και πάει στις Φοβόλες για να... και συμφωνούν όλοι και γι' αυτό έγινε ο νόμος με τη σύμφωνη γνώμη των πολιτών της Κερατέας και να γίνει. Μειοψήφισε ο κύριος ιατρού του οποίου δεν περνάει γνώμη. Αυτά μου είπε ο κύριος Δήμαρχος. Και ακούω... Ναι, δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι ήσουν μόνο εσύ. Λοιπόν, εγώ σας λέω τι έγινε. Ήρθε ο Δήμαρχος, ο εκλεγμένος Δήμαρχος και μου είπε ότι όλη η Κερατέα συμφωνεί το έργο να γίνει εκεί. Κύριε Ζαφυρόπουλο, έχει το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με μια πολυφορεμένη ρίση από την εποχή του διαφωτισμού. Διαφωνώ κάθετα με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ και με την ζωή μου το δικαίωμά σου να το λες. Και αυτό απευθύνεται προς όσες και όσους, είτε μέσα είτε έξω από τη Βουλή, είτε μέσα είτε έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε μέσα είτε έξω από τους Δήμους, επιχειρηματολογούν, κατηγορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις ερμηνεύουν διαφορετικά από όπως πραγματικά είναι κάποια στοιχεία και γεγονότα, προκειμένου να υπερασπιστούν την άποψή τους, δικαίωμά τους. Αυτό που νομίζω είναι το σημαντικότερο από την σημερινή συζήτηση ενημέρωση είναι πρώτον, κύριε Περιφερειάρχα, ότι έχουμε ένα δεδομένο πλέον. Για να μην παρελθοντολογούμε και περάσει και ο χρόνος, το τι έγινε, η ιστορία θα κρίνει αυτές και αυτούς που πήραν τις σχετικές αποφάσεις και αυτές και αυτούς που έχουν τις ευθύνες για το πώς καταντήσαμε. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει η διαδικασία εφαρμογής ενός περιφερειακού σχεδιασμού. Είτε κάποιος συμφωνεί, είτε κάποιος διαφωνεί. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την κατασκευή των εργοστασίων. Είτε κάποιος συμφωνεί, είτε κάποιος διαφωνεί. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, ασχέτως του πώς οδηγούνται κάποια πράγματα, κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν κάτι για να αλλάξει αυτή η βρώμα και η δυσοδεία του τρόπου διαχείρισης σε πολιτικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό και όποιο άλλο επίπεδο των απορριμμάτων. Να πω προς κάποιους αγαπητούς πρώην συναδέλφους αιρετούς, αλλά και σε πολλούς πολιτικούς που είναι στην αίθουσα και ήταν και στην αίθουσα, ότι την ευαισθησία για το περιβάλλον, την προστασία του περιβάλλοντος, και αυτό θα κάνει, απευθύνεται περισσότερο προς τους δημάρχους, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να κοιταζόμαστε και στα μάτια και να λέμε και τα πράγματα πως έχουν. Την ευαισθησία για το περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και την υγεία των πολιτών δεν μπορούμε να την διαχειριζόμαστε με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Τι εννοώ? Δεν δέχομαι από όσες και όσους έκλειναν το μάτι στις παράνομες χωματερές να έρχονται εδώ ή οπουδήποτε αλλού
και να μου κάνουν ή να μας κάνουν μαθήματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας και προστασίας της ανθρώπινης προσωπικότητας και της υγείας των πολιτών. Δεν έχει λογική. Ασχέτω να συμφωνώ ή διαφωνώ με κάποια πράγματα, δεν έχει λογική και είναι και προσβλητικό. Είναι υποκριτικό. Δεν απευθύνομαι προς τους βουλευτές, για το διευκρινίσω. Απευθύνομαι προς τους δημάρχους, που δόξα τω Θεώ γνωριζόμαστε εδώ μέσα και κάποιους δημοτικούς συμβούλους, που παλιότερα κιόλας, κάποιοι από αυτούς, αυτά υπάρχουν και στα πρακτικά του ενιαίου συνδέσμου, μπαινόβγαιναν στις αίθουσες των διοικητικών συμβουλίων, απαιτώντας ή εκβιάζοντας και απειλώντας και παίζοντας, έχοντας πιόνια, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την υγεία των πολιτών, για να παίρνουν τα χρήματα τα σταθμιστικά, όπως λέγαν τότε, τα οποία, γι' αυτό κύριε Ξαρλή ρώτησα, δόθηκαν για το περιβάλλον, δόθηκαν για την αναβάθμιση των υποδομών της πόλης τους, δόθηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ας ψάξει επιτέλους κάποιος. Και κλείνω για να μην καθυστερώ. Τα σημαντικά στοιχεία για μας που έχουν να κάνουν με τον τρόπο της αποδοχής υποστήριξης αυτής της διαδικασίας είναι τα εξής. Πρώτον, είναι αυτές οι μέθοδοι και τα συστήματα και οι αποφάσεις με διαδικασίες και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Δεύτερον, υπάρχει η δυνατότητα διασφάλισης της μη μετακύλησης του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων στους δημότες, στους πολίτες οι οποίοι έχουν πιεστεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τρίτον, υπάρχει η διασφάλιση της πραγματικής δημιουργίας αντισταθμιστικών ωφελών, όχι δια της εναπόθεσης χρηματικών ποσών στα ταμεία κάποιων δήμων, αλλά μέσω της δημιουργίας ενός ειδικού ταμείου, το οποίο θα μπορούσε ίσως να ενταχθεί το ποσό αυτό στο πράσινο ταμείο για την απαλωτρίωση χώρων, για έργα περιβάλλοντος πραγματικά, τα οποία θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα διασφαλίσουν τις συνθήκες στις οποίες αναπτύσσονται τα μικρά παιδιά και οι πολίτες των κοινωνιών, των τοπικών κοινωνιών. Τέταρτον, μπορούμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα να ξεφύγουμε από τις κομματικές παροπίδες και τις ιδεολογικές φοβίες μας και να δούμε με συγκεκριμένες προτάσεις και τρόπους πού μπορούμε να προσεγγίσουμε, το είπα και πριν πάλι, ο ένας τον άλλον, γιατί ο χρόνος πλέον δεν συγχωρεί λάθη. Πέμπτον, με αυτή τη διαδικασία προφυλάσσεται το ελληνικό δημόσιο και άρα η ελληνική κοινωνία από την μη επιβολή προστήμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παράβαση των κανόνων που έχει θέσει. Έκτον, υπάρχει νομιμότητα στη διαδικασία. Και εδώ πέρα μια μικρή παρένθεση. Εφόσον είμαστε αιρετοί, και εδώ θα απευθυνθώ και με κάθε αγάπη και σεβασμό και προς τον κύριο Πάντζα, ακούστε με κύριε βουλευτά, με κάθε σεβασμό και αγάπη σας το λέω αυτό, και σε εσάς και προς τους άλλους στο Κοινοβούλιο και προς τον εαυτό και προς όλους εμάς εδώ. Εφόσον μπαίνουμε σε μια διαδικασία και εκλεγόμεθα, είτε στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, είτε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, είτε στο ελληνικό κοινοβούλιο, μέσω από θεσμοθετημένες διαδικασίες του ελληνικού κράτους, έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, έχουμε εμπιστοσύνη στη λειτουργία του κράτους. Δεν λέω στο αλάθητο, στη λειτουργία του κράτους. Θέλουμε, και με αυτό κλείνω, θέλουμε να αποκτήσει ο θεσμός την ουσία και τη σημασία που χρειάζεται. Ας μην τους ακυρώνουμε λέγοντας ότι κάνουμε παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, αλλοιώνονται οι αποφάσεις των δικαστηρίων και καταπατούνται οι νόμοι, διότι έτσι δεν θα βοηθήσουμε τη διαδικασία. Εμάς τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά. Θα παρακαλούσα τον κύριο Περιφερειάρχη, βεβαίως, επειδή έκανε μια μακροσυλλέστατη ενημέρωση τοποθέτηση, να μας στείλετε την τοποθέτησή σας, προκειμένου να αξιολογήσουμε τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε, για να μπορέσουμε και εμείς στα πλευρά μας, εάν χρειαστεί, να διατυπώσουμε και σε άλλο επίπεδο την πολιτική μας άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Περιφερειάρχης. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Γρηγόρη τον Ζαφυρόπουλο για την τοποθέτησή του. Στο μόνο το οποίο διαφωνώ, και είναι προσωπική υπόθεση αυτή, είναι ότι σέβεσαι έναν που σε σέβεται. Έναν ο οποίος προσπαθεί
να σου επιρρύψει ευθύνες. Γιατί το βλέπει κομματικά, το βλέπει τελείως διαφορετικά, είμαι τελείως απέναντι. Και ως εκ τούτου δεν δέχομαι από τη συμπεριφορά του κυρίου Πάντζα απολύτως τίποτε. Και λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Εγώ θα παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, να ανέβει ο αντιδήμαρχος Κερατέας που είναι εδώ και να τοποθετηθεί για τα θέματα της Κερατέας. Να ακούσουμε τι ακριβώς γίνεται. Και επίσης θέλω να πω, εγώ εφαρμόζω τον νόμο του κράτους. Αυτή είναι η αρμοδιότητά μου. Του 2003 και του 2006. Την αστυνομία δεν τη φώναξα εγώ. Αλλά αν ήταν στο χέρι μου θα τη φώναζα εγώ, την αστυνομία. Και μετά συνηγόρησα για να αποφευχθούν αιματοχυσίες και οτιδήποτε άλλο, γιατί τα έχουμε ζήσει εδώ πέρα μέσα αυτά. Είπαμε όχι, για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά. Δεν είχαν καμία δουλειά να διαμαρτυρηθούν πολίτες για την κατάθεση ιδιωτών για να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους. Ουέ και αλίμονο να πάω να κάνω εγώ μία αίτηση σε ένα δήμο και να παίξω και να με αφήνουν. Δεν μπορώ εγώ να πάω να υποβάλω μία αίτηση. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πώς το βλέπει και θα γίνει της Κερατέας? Τι λογική είναι αυτή? Μην διακόπτετε. Μισό λεπτό. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που θα τοποθετείτε κάποιος να απαντά. Μην διακόπτετε. Δεν είναι δυνατόν. Μην διακόπτετε. Κύριε Μαρσογιάννη, μην διακόπτε, παρακαλώ. Δεν θέλουμε να κουβεντιάσουμε, πέστε. Ο Περιφερειάρχης έχει δικαίωμα να μιλάει. Παρακαλώ. Να φύγουμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν να το κάνετε έτσι. Έλεος. Συνεχίστε, κύριε Περιφερειάρχη. Λοιπόν, δεν θέλω να απαντήσω στο Γιάννη. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ξανά πάλι. Μικροκομματική και προσωπική πολιτική εδώ μέσα δεν κάνω με κανέναν. Με κανέναν απολύτως. Ο βίος και η πολιτεία μου είναι πολύ γνωστή. Είναι πάρα πολύ γνωστή. Εγώ με βάση τις αρμοδιότητες λειτουργώ. Εκλεγμένος και το κυριότερο, τα είπα προεκλογικά. Δεν σηκώθηκα να φύγω μέσα από εδώ. Όπως φύγαν άλλοι. Που είναι σήμερα κοινοβουλευτικοί. Και βγαίνουν στα παράθυρα και λένε αυτά που έχουν να πούνε. Αν θες να δουλέψεις για τον πολίτη, κάτσε εδώ μέσα και δούλεψε. Όχι χρησιμοποιώ αυτό το βήμα και μετά την κοπανάω και φεύγω και μετά το εύκολο θύμα είναι ο ζουρός. Η εκτελεστική είναι από 7 άτομα. Είναι και το διοικητικό συμβούλιο είναι από 61. Και κάτι άλλο, κύριε Πάντζα. Αυταρχικός δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή μου. Αυτό που είπατε στη Βουλή χαρακτηρίζει εσάς με τη συμπεριφορά σας. Και παρακαλώ τον κύριο Αντιδήμαρχο να πει αυτό. Μισό λεπτάκι. Παρακαλώ. Ο κύριος Μανουσογιαννάκης έχει δίκιο. Μισό λεπτό. Επειδή έχει πρόβλημα ο αντιδήμαρχος και πρέπει να φύγει, μισό λεπτό. Για δύο λεπτά μόνο. Μισό λεπτό. Εσύ δεν πιστεύεις. Μισό λεπτό. Για δύο λεπτά μόνο ο κύριος Ρόζης, αντιδήμαρχος Λαβριωτικής, και μετά για δύο λεπτά, παρακαλώ, κύριε Ρόζη. Μόνο για δύο λεπτά, επειδή έχει κάποιο πρόβλημα. Επειδή έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να φύγει ο κύριος Ρόζης, παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή και εγώ περίμενα από τις 3 η ώρα και πραγματικά έτσι θέλω να γίνω μια αποκατάσταση, θέλω να γίνει μια αποκατάσταση αλήθειας. Από το 1997 η Κερατέα, πριν γίνει ο Καλλικρατικός Δήμος, είχε μια πρόταση. Η πρόταση αυτή ήταν η διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων πρώην 8 ΟΤΑ. Σήμερα νυν 2 Καλλικρατικών Δήμων, Λαβριωτικής και Σαρωνικού. Με το νόμο 3164 που χωροθετηθήκαμε σε ένα χώρο 540 στρεμμάτων, η Κερατέα δεν συμφώνησε ποτέ και δεν συμφωνεί και σήμερα και είναι αντίθετη σε αυτό. Όμως, η πρόταση αυτή του αναπτυξιακού συνδέσμου της Λαβριωτικής αναβίωσε μετά την 94 του 2011 απόφαση του Καλλικρατικού Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαβριωτικής, με συντριπτική πλειοψηφία, 22 σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ, αν θυμάμαι καλά ένας κατά και ένας λευκό και 3 κατά. Αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 94 του 2011 μας έφερε στο τραπέζι του διαλόγου, καταρχάς με το ΙΠΕΚΑ, να ξεκινήσουμε μια διαδικασία ώστε να αλλάξει η θέση Βραγόνη, η θέση Βραγόνη που είχε προταθεί με μια άλλη θέση, η οποία θέση αυτή ονομάζεται Φοβόλες και είναι δίπλα στον υποαποκατάσταση Χαδά που λειτουργούσαν εξέλεκτα. Αυτή η θέση, κύριε Πάντζα, δεν άλλαξε ποτέ. Αυτή η θέση ήταν που κατατέθηκε, οφείλω να σας το πω, κατατέθηκε στο ΙΠΕΚΑ. Αυτή η θέση ήταν που εστάλθηκε προς την περιφέρεια
Και αυτή η θέση είναι πράγματι, η οποία λέει ότι σε περίπτωση περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων των ΕΔΑ στη θέση Φοβόλες και Ρατέας, η θέση Βραγόνη δεν συμπεριλαμβάνεται στις κατάλληλες θέσεις για την νοτιοανατολική Αττική. Αυτό είναι το σχέδιο της τροπολογίας και συγκεκριμένα αιτιολογική έκθεση γράφει ότι με την απόφαση 94 του 11 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαβρωτικής εκφράζει τη θέση του για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη νέα θέση, τη χάνει κοινωνικής αποδοχής και δεν εμπίπτει στις περιοχές αποκλεισμού. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτό έγινε μετά από έναν διάλογο πολύ μακροσκελή, έναν διάλογο με το ΙΠΕΚΑ. Εμένουμε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει πολλές παραμέτρους, την έχουμε στείλει στον κύριο Περιφερειάρχη. Και με αυτή την απόφαση ο Δήμος Λαβρωτικής προχωράει με αυτή την απόφαση σαν Ευαγγέλιο, με σκοπό να είμαστε μέρος της λύσης ενός προβλήματος που μας ταλανίζει χρόνια. Η απόφαση έχει παραμέτρους, τις οποίες ζητώ από τους Περιφερειακούς Συμβούλους και από τον κύριο Περιφερειάρχη να τις σεβαστεί. Έχει γραφτεί βέβαια στα τέχη δημοπράτησης ότι μιλάμε για διαφορετικό τονάζ και για αλλαγή του χώρου. Και όσοι δεν την έχουν την απόφαση, νομίζω ότι μπορούμε να τη στείλουμε με email σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους και σε οποιονδήποτε έχει την οποιαδήποτε απορία να απαντήσει ο Δήμος Λαβρωτικής. Αυτά είχα να σας πω. Στείλω σε εμάς για το σύνδεσμο στους συμβούλους. Λοιπόν, ο κύριος Γαλανός έχει το λόγο. Δηλαδή, ο Δήμος της Κερατέας που είστε... Κερατέας, μάλιστα. Συμφωνεί στην κατασκευή εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων στη θέση Φοβόλες αντί στην παλιά θέση και συμφωνείτε να χρησιμοποιήσει ο ιδιώτης που θα πάρει μέσα από τη διαδικασία και να εφαρμόσει οποιαδήποτε τεχνολογία διαχείρισης, δηλαδή ακόμα και εργοστάσιο καύσης. Δεν το ξέρετε το θέμα. Καλά. Θα σας το εξηγήσω τώρα εγώ. Καθίστε, θα σας το εξηγήσω τώρα εγώ. Πρώτα, το θέμα δεν είναι προσωπικό, τα προβλήματα δεν είναι προσωπικά. Κακώς τα έχουμε μετατρέψει σε προσωπικές αντιδικίες. Ξεκινάμε μια προσωπική εξομολόγηση, γιατί θέλω να είμαι σαφής. Συνεργάζομαι πολύ στενά με τον Περιφερειάρχη σε πολλά επίπεδα και σε πολλά πράγματα έχουμε κάνει πολύ σπουδαία δουλειά. Όμως, έχω ένα ελάττωμα, ένα μειονέκτημα. Όταν έχω μια άποψη και την πιστεύω, θα την πω και με κόστος. Και το έχω κάνει στη ζωή μου πολλές φορές. Το θέμα αυτό θα γράψει. Γιατί? Θα γράψει διότι για άλλη μια φορά βάζω τίτλο στην εφημερίδα. Τα μεγάλα συμφέροντα της διαπλοκής που λαϊλάντησαν αυτή τη χώρα συγκεντρώθηκαν πάνω στα ερείπια, στα σκουπίδια κυριολεκτικά και ετοιμάζονται να φάνε και τα σκουπίδια. Ο περιφερειακός σχεδιασμός είναι σαφής. 2020 το 60% των ανακυκλώσιμων πλην των χωματουργικών δεν πάει πια στη χωματερή, διότι ανακυκλώνεται στην πηγή, συν την κομποστοποίηση, συν τα οικοδομικά, θάβουμε, εάν θάψουμε, το 35% των απορριμμάτων που διαθέτουμε σήμερα. Αυτό λέει ο περιφερειακός σχεδιασμός, εγκεκριμένος, τον έχω μπροστά μου, τον είπε και ο Περιφερειάρχης. Το λέει όμως και η κοινοτική οδηγία του 2008, η 98, η οποία λέει με σαφήνεια, διαβάζω τις δύο παραγράφους μόνο. Η ανακύκλωση... η οποιαδήποτε εργασία ανάκτηση, άρθρο 2 παράγραφος 18, κυρώθηκε με νόμο το 10, αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επεξεργασία με υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιούθουν ως καύσιμη ύλη. Δηλαδή δεν αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενέργεια και ως ανακύκλωση την καύση των απορριμμάτων. Κατά παράβαση λοιπόν και του περιφερειακού σχεδιασμού, κύριε Πάντζα, δεν ξέρω αν είναι εδώ ακόμα, πολλοί είπαν και τον περιφερειακό σχεδιασμό, ο κακός, κατά παράβαση του περιφερειακού σχεδιασμού, κατά παράβαση της κοινοτικής οδηγίας, πού πάμε? Πάμε σε εργοστάσια γίγαντες καύσης. Γιατί? Γι' αυτό συγκεντρώθηκαν και όλα τα καρτέλ ενέργειας της εγχώριας διαπλοκής.
Κοπελούζος, Τέρνα ΔΕΗ, και να μην πάω παρακάτω, Μπόμπολας και τα λοιπά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατά παράβαση λοιπόν και του περιφερειακού σχεδιασμού και της κοινοδικής οδηγίας. Δεύτερο, έχουμε μία διαδικασία που λέει ότι ενώ πρέπει να, ότι δεσμευόμαστε για 27 χρόνια να διαχειρίζονται τα εργοστάσια αυτά 1.341.340.000 τόνους. Δηλαδή, αυτοί οι βόθροι που θα καίνε είναι εχθροί της ανακύκλωσης, εχθροί της ευρωπαϊκής πολιτικής και του περιφερειακού σχεδιασμού, πρέπει να καίνε ακόμα και εμάς. Ή να εισάγουμε σκουπίδια αν κάνουμε ανακύκλωση στην Αττική. Διότι διαφορετικά η επένδυση δεν είναι βιώσιμη. Θα κλείσουν τα εργοστάσια δηλαδή. Σημείο τρίτο. Το κόστος διαχείρισης σήμερα είναι 45 ευρώ τον τόνο. Πληρώνει ο Δήμος, ο πολίτης. Πόσο θα είναι αύριο? Πόσο θα είναι αύριο με το διαγωνισμό? Δηλαδή πόσα λεφτά θα πληρώνουμε σε αυτόν που θα τα καίει, που θα κάνει τη βιολογική μηχανική επεξεργασία και μετά θα τα καίει? Ο διαγωνισμός, και έχω τα τεύχη μπροστά μου, δεν θέτει κανένα ανώτατο όριο δαπάνης. Δηλαδή, εμείς διαθέτουμε 50 ευρώ. Μαζί με την τεχνολογία σας θα εξετάσουμε και τη μειοδοσία, το χαμηλότερο κόστος που θα προσφέρετε. Ερώτηση, αφού δεν τίθεται κανένα όριο, εάν αυτό πάει 100, ποιος θα το πληρώσει? Ποιος θα κληθεί να το πληρώσει? Θα το πληρώσει ο Δημότης. Από πού? Όχι από τις κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Αμέσως της ΔΕΗ απευθείας. Και όταν ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος της Κερατέας, θα πάει στα ανταποδοτικά να βρει λεφτά και να πληρώσει τις καθαριότητά του και δεν θα βρει φράγκο, ή θα διπλασιάσει ή θα τριπλασιάσει τα ανταποδοτικά. Ένα νέο χαράτσι θα φτιάξουμε στη ΔΕΗ δηλαδή? Τέταρτο, τι προϋπολογισμού είναι αυτά τα έργα? Δηλαδή πόσο θα κοστίσουν αφού θα βάλουμε και εμείς το 40, 50, 60%. Προσέξτε, έχετε κάνει αυτοδιοικητική όλοι. Έργο, κατασκευή γυμνασίου στην Νίκαια, προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων, μειοδοτικός. Ο φτηνότερος το πήρε. Έργο στην Νίκαια, γυμνάσιο, 4 εκατομμύρια μελέτη κατασκευή. Αξιολογείται η μελέτη και η έκπτωση και με κάποιο συνδυασμό βγαίνει ο μειοδότης. Υπάρχει έργο μελέτη κατασκευή γυμνασίου Νίκαιας, δώστε ό,τι θέτε. Και εγώ θα βάλω και τα μισά. Πού υπάρχει αυτή η διαδικασία? Σε τιμές 2000, τελειώνω, 2012 Γενάρη θα είναι, λέει, από 250 σε ένα τεύχος δημοκράτησης μέχρι 300. Σε τιμές 1η-1η του 14 θα είναι 400. Δηλαδή θα φτάσουμε πόσα δις? Με ποια τεχνολογία? Υπάρχει προμελέτη, προμελέτη που είναι αναγκαία για τη δημοπράτηση, η οποία είναι οδηγός για να κάνεις δημοπράτηση τέτοια. Υπάρχει προμελέτη πάνω στην οποία εμείς έχουμε διασφαλίσει τεχνολογίες, κόστη, κόστος διαχείρισης, αποδοτικότητα. Υπάρχει? Όχι, υπάρχει ένα τεύχος γενικό και αόριστο. Ελάτε να δώσετε προσφορές. Και προσήλθαν σαν από μηχανής Θεός μόνο αυτοί που παράγουν ρεύμα. Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε αυτό? Λοιπόν, νομίζω κύριε, λοιπόν ότι προτείνω, εάν ή να σταματήσει εδώ η διαδικασία ή αν θέλετε να προχωρήσει η διαδικασία, πρώτον, να αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θέτουμε ανώτατο όριο δαπάνης, στα τεύχη δημοπράτησης του ανταγωνιστικού διαλόγου. 50 ευρώ ανά τόνο και επ' αυτού θα μειοδοτήσετε. Οροφή. Δεύτερο, οροφή στον προϋπολογισμό. Τόσα λεφτά. Τρίτον, τήρηση αυστηρή του περιφερειακού σχεδιασμού. Δηλαδή δεν δεσμεύομαι για ποσότητα. Εγώ θα ανακυκλώνω, θα οργανώνομαι. Μία διακοπή.
Το 1 δισεκατομμύριο που αναφέρεται, τα 200 εκατομμύρια είναι από το ΕΣΠΑ. Τα 800 εκατομμύρια είναι από τους ιδιώτες. Όχι, εκεί μέσα είναι το ανώτο της τιμής. Υπάρχει μέσα, Νίκο. Δεν υπάρχει. Μα υπάρχει, πώς δεν υπάρχει, Νίκο. Το διαβάζω, το διαβάζω. Τα 225 εκατομμύρια είναι η δική μας συμμετοχή, έως 300, έως 300, η δική μας συμμετοχή σε ένα από αυτά. Κύριε Γαλανέ, και το ποσοστό συμμετοχή μας, λένε τα τεύχη, εγώ δεν έχω ξανά δει τέτοια τεύχη. Θα είναι από 40 έως 60%. Κύριε Γαλανέ, τι δημοπράτηση είναι. Έχουμε 12 ομιλητές ακόμα. Τελευταία παρακαλώ. Παρατήρηση και κατεβαίνω. Παρατήρηση να τελειώσω. Υπόθηκε για το ΕΜΑΚ. Προσέξτε, θα σας δώσω σε μισό δευτερόλεπτο. Δικαιολογητικά υποβάλλα. Δεν υποβάλλα προσφορές στο Ελληνικό. Ναι, εντάξει. Νομίζω έγινε σαφής. Τρεις αποφάσεις είναι και είμαστε όλοι καθαροί. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτές οι αποφάσεις πρέπει να πάρθουν. Μια μισό λεπτό να σας δώσω να καταλάβετε με ένα παράδειγμα τι συμβαίνει. ΕΜΑΚ έγινε ένα εργοστάσιο. Τι κάνει, ξύρανση των απορριμμάτων, τα συμπιέζει δηλαδή, αφαιρεί την υγρασία και αυτά πρέπει μετά να αξιοποιηθούν. Τα θάβουμε, βρέχει, ξαναφουσκώνουν σαν μπαλόνια, πληρώνουμε 20 εκατομμύρια το χρόνο στον κύριο Μπόμπολα. Δεν φταίει ο Περιφερειάρχης, δεν ήταν αυτός που υπέγραψε, ούτε αυτός που έκανε τη δημοπρασία. Ξέρουμε ποιοι τα έχουν κάνει. Ορισμένοι από αυτούς είναι ακόμα στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΝΑ. Άλλοι είναι πολιτικά πρόσωπα και άλλα πρώην πολιτικά πρόσωπα. Τα ξέρουμε, παρικούμε την Ιερουσαλήμ. Λέει το ελεκτικό συνέδριο, μπράβο Περιφερειάρχη, κάνε σύμβαση. Και ρωτάω εγώ, με συγχωρείτε παιδιά, ρωτάω. Και καλά ρε μαλάκα. Τα 200 εκατομμύρια που σου έχω δώσει, τα 200 εκατομμύρια, τα 100 που τον πλήρωσα, χωρίς σύμβαση, δεν θα τα φέρει πίσω. Δεν θα διωχτεί κανείς. Εγώ το πρωί θα κάνω μία αναφορά προσωπική, σας το λέω εδώ δημόσια, στον Πεπόνη. Και θα πω, κύριε Πεπόνη, όσοι πλήρωναν τον άνθρωπο αυτό χωρίς σύμβαση, πρώτον, πρέπει να τους καλέσεις και να τους βάλεις στο σκαμνί. Γιατί ο κόσμος πεινάει και αυτοί σκορπίζαν εκατομμύρια, ρε. Και δεύτερο, ο κύριος αυτός που εισέφρανε τα λεφτά, να τα επιστρέψει στο ταμείο. Στο ταμείο, γιατί είναι μείον το ταμείο μας. Αυτό είναι λοιπόν, το μικρό παράδειγμα Γαλανέ, στη μεγάλη εικόνα τη μαγική. Κύριε Γαλανέ, τα υπόλοιπα γραπτώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Περιφερειάρχα, ξεκινώντας χωρίς καμία παρεξήγηση, μιλήσατε μία ώρα και 10 λεπτά, συνέχεια με μια μικρή διακοπή, δηλαδή μία ώρα και ένα τέταρτο, και ουσιαστικά αυτό για μας και για μένα δείχνει ότι φοβάστε το διάλογο. Διότι όταν κάποιος μιλάει χωρίς να υπάρχει κάτι σε εμάς κάτω, είναι αδύνατο να απαντήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπόρεσα, σταχυολόγησα και ό,τι μπορούμε να πούμε. Αλλά αυτή ήταν η ουσία του λόγου σας. Λοιπόν, δύο κουβέντες. Τι είναι τα σκουπίδια? Τα σκουπίδια για μένα και για μας είναι μια χαβούζα που όλο γυρνάει και βγάζει χρυσάφι. Αυτή είναι η ιστορία. Και βγάζει χρυσάφι για μόνο για το μεγάλο κεφάλαιο και δυστυχία και αφέμαξη για το λαό. Τι υπάρχει αυτή τη στιγμή? Υπάρχει το εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο ανακυκλώνει μόνο 150.000 το χρόνο, και υπάρχει η χιτά στη φυλή, όπου θάβονται 2.200.000 περίπου τόνοι το χρόνο. Τι προγραμματίζεται αυτή τη στιγμή? 4 εργοστάσια, με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού κεφαλαίου, με τα γνωστά ΣΔΙΤ, στη φυλή και στα λιώσια, που θα πάρουν το 85% των σκουπιδιών, της παραγωγής σκουπιδιών, και το γραμματικό και την κερατέα που μαζί θα πάρουν το 15%. Είναι στις μεθοδεύσεις, είναι αυτή, τα εργοστάσια τα οποία έχουν, μάλλον αυτοί που θα διαχειριστούν να φτιάξουν τα εργοστάσια στις μεθοδεύσεις, τις οποίες θα κάνουν, τις έχουν ανοιχτές. Ουσιαστικά δεν λένε με ποια μέθοδο θα διαχειριστούν τα σκουπίδια. Όμως είναι σαφές ότι θα προχωρήσουν προς τη βιοσύνθεση, η οποία είναι ουσιαστικά ατελέσφορη, και σαν αποτέλεσμα θα προχωρήσουν στην καύση. Αυτό είναι προφανές εδώ και χρόνια, δεν είναι τωρινή αυτή η ιστορία, η οποία καύσης είναι οπωσδήποτε καρκινογόνος, διότι θα καίνε και πλαστικά, θα γεμίσει η ατμόσφαιρα διοξίνες. Είναι μια μέθοδος η οποία συνεχώς φθήνει σε όλο τον κόσμο και δεν χρησιμοποιείται, γιατί είναι πανάκριβη και κοστίζει πάρα πολύ, και ιδίως για τα φίλτρα τα οποία χρησιμοποιούνται. Δηλαδή ουσιαστικά είναι αντίθετη με το περιβάλλον.
με τα ΣΔΙΤ. 400-500 εκατομμύρια θα πρημοδοτηθούν οι ιδιωτικές εταιρείες που θα πάρουν μέσω των διαγωνισμών τα έργα και 3,5 δις για 25 χρόνια λειτουργίας. Έτσι. Ενώ το κόστος υπολογίζεται με τις μελέτες, το κόστος ενός τόνου σκουπιδιών 20 με 21 ευρώ, ενώ από την ουσιαστικότερη μελέτη είναι 70 ευρώ ο τόνος, που σημαίνει 50 ευρώ διαφορά, την οποία βέβαια ποιος θα την πληρώσει, θα την πληρώσει ο πολίτης. Και αυτό είναι σαφές. Και κάτι άλλο. Άλλες φορές μας λέτε και η Περιφέρεια ότι θα κλείσει η Φυλή, άλλες φορές ότι χωλάει περισσότερο. Το 2014 είναι τελική ημερομηνία, δεν χωράει να θάψει τίποτα άλλο η Φυλή. Σε ένα χώρο ο οποίος είναι τελείως μολυσμένος. Και όμως εκεί ξαναπηγαίνουμε. Με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, ουσιαστικά καταργείται η ανακύκλωση, την οποία έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Ανακύκλωση ουσιαστικά δεν γίνεται, γιατί και το τονάζ των σκουπιδιών δεν φτάνει. Οι εταιρείες θέλουν μεγάλη ποσότητα σκουπιδιών για να πάρουν περισσότερα χρήματα. Άρα δεν πρόκειται να γίνει ανακύκλωση. Και όπως ξέρετε, στις συσκευασίες πληρώνουμε για την ανακύκλωση και πρέπει οι εταιρείες να έρχονται από το σπίτι να παίρνουν τα ανακυκλούμενα προϊόντα. Όχι στους μπλεκάδους, από το σπίτι του καθένα. Τόσα λεφτά κερδίζουν από αυτήν την ιστορία. Το έχει πληρώσει δηλαδή ο ελληνικός λαός. Και βέβαια, και για το γραμματικό, καλά, για τη Φυλή η ουσιαστική μας θέση είναι να κλείσει άμεσα, δεν χωράει άλλο, αλλά θα δείτε, έχουμε προτάσεις. Και να κλείσει άμεσα η Φυλή, έτσι, και για το γραμματικό και για την Κερατέα έχουμε αντίθετη γνώμη. Είναι ακατάλληλοι χώροι, τελείως ακατάλληλοι, από πάρα πολλές μεριές ακατάλληλοι και συγκεκριμένα. Εμποδίζεται ακόμα και η έρευνα. Ο σύλλογος που δραστηριοποιείται εκεί ζήτησε να κάνει μία γεώτρηση, να δει τι γίνεται στο υπέδαφος. Πήρε άδεια, η εταιρεία απαγόρεψε να γίνει γεώτρηση. Είναι τραγικό δηλαδή αυτό. Άρα λοιπόν είναι ψέματα ότι είναι χώροι σωστοί για τοποθέτηση σκουπιδιών στην περιοχή αυτή. Και για να τελειώνω, μην καθυστερώ το χρόνο, διαβάζω τις θέσεις μας και είναι η εξής. Να σταματήσει κάθε παραπέρα ενέργεια για την κατασκευή των μονάδων συμμίκτων απορριμμάτων που προβλέπεται στο νησί Ονταπεσδά, στην Αττική και σε όλη τη χώρα. Να διαμορφωθεί χωρίς άλλες καθυστερήσεις νέος εθνικός, κεντρικός δηλαδή σχεδιασμός και με βάση αυτόν να κατατιστούν τα αναθεωρημένα πεσδά που θα υλοποιηθούν με κεντρικούς δημόσιους πόρους και με προτεραιότητες. Τον αποκλεισμό της ιδιωτικοποίησης, την απόλυτη διασφάλιση όλων των εργαζομένων στο υπόψη αντικείμενο ανεξάρτητα της σχέση εργασίας και με πλήρη δικαιώματα. Τη μείωση των παραγωγμένων απορριμμάτων, την πρόθεση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή σε συνδυασμό με το δραστικό περιορισμό του ρέματος των συμμίκτων, την ορθολογική μεταφορά μέσω σταθμών μεταμόρφωσης, την πλήρη αποκατάσταση των αλεξέτων χωματερών, τη δίκαιη και την κληρωμένη χωροθέτηση των σχετικών υποδομών. Για την περίπτωση της Αττικής, να χωροτηθεί της Αττικής, για την περίπτωση της Αττικής, να κλείσει άμεσα και οριστικά το Χιτά Φυλής, να αποκλειστούν ως ακατάλληλες οι χώροι Γραμματικό και Κερατέα, οι χωροθετήσεις να αναζητηθούν εκτός Θριασίου, χωρίς να αποκλείονται και εκτός Αττικής περιοχές, στο πλαίσιο μιας διαπεριφερειακής συνεργασίας. Στο μεταξύ, να προωθηθούν άμεσα δράσεις ήπιας ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, περιλαμβανομένων και των οργανικών, στην Αττική και γενικότερα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή αναδρομή στο παρελθόν για να καταλάβουμε και ορισμένα πράγματα τα οποία τα ακούμε, συζητούνται, άλλος τα θέτει με διαφορετικό τόνο. Η αλήθεια πάντως είναι μία. Ο περιφερειακός σχεδιασμός μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί. Και αν υπάρχει κάποιος σε αυτή την αίθουσα που έχει αντίθετη άποψη, να μου το πει. Θυμάμαι πριν 20 χρόνια, κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ, θυμάμαι πριν 20 χρόνια, νέος νομαρχιακός σύμβουλος στην Νομαρχία Δυτικής Αττικής, μας έδειξαν ένα υπέροχο βίντεο με διάφορα δάση, λες και ήμασταν στο Yellowstone στο Καναδά, και μας είπαν ότι αν δεχτείτε να ψηφίσετε, να πάρετε στη περιοχή σας το 1/3 των απορριμμάτων, η παλιά χωματερή, γιατί υπήρχε
Αυτό δεν είχε συμβεί πριν 20 χρόνια στην περιοχή του Χιτάφυλλης. Υπήρχε και παλιά χωματερή πριν 10-15 χρόνια. Δεν θυμάμαι, είμαι πάρα πολύ μικρός. Η περιοχή της παράνομης χωματερής θα γίνει έτσι σαν το πάρκο, όπως και η υπόλοιπη, την οποία φυσικά θα έχετε κάνει και το χρέος σας απέναντι στο νομό Αττικής. Το ψηφίσαμε. Και δεν σας κρύβω, πραγματικά μέχρι σήμερα, ότι έχω μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή και το λέω που πήρα αυτή την απόφαση. Γιατί, τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα, τι έχει συμβεί. Δεν εφαρμόστηκε κανένας περιφερειακός σχεδιασμός, δούλεψαν ένα ολόκληρο νομαρχιακό συμβούλιο, όχι μόνο το 1 τρίτο ερχόταν, όλα τα απορρίμματα πέφτουν μέχρι σήμερα εκεί, σε αυτό το περιβαλλοντολογικό έγκλημα το οποίο συντελείται. Και το είδατε, το τι συμβαίνει. Δυστυχώς. Συν ότι όποτε ήθελε ο κάθε υπουργός και είχε πρόβλημα, έφερε και τη λιματολάσπη και την έριχνε εκεί. Χωρίς καμία απόφαση, με απόφαση δική του. Όχι να ρωτήσει κανέναν. Δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά δεν έχετε ζήσει από κοντά το πρόβλημα των απορριμμάτων. Πιστεύω ότι δεν σας έχει ξαναπασχολήσει στο παρελθόν. Στις νομαρχίες στις οποίες συμμετείχατε, στους δήμους, και δεν γνωρίζω ορισμένα πράγματα. Έχω μία ένσταση πραγματικά και θέλω να τη θέσω, ότι είναι εύκολο να δαιμονοποιούμε ορισμένους δημάρχους, ορισμένους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι τα έπαιρναν, πήραν πάρα πολλά χρήματα, στο οποίο εγώ φυσικά γι' αυτό και αν έκανα αυτή την αναφορά και οι συνάδελφοί μου από την νομαρχία δεν είχαν καμία συμμετοχή σε αυτό, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Τα έπαιρνα λέει κάτω από το τραπέζι, συμφωνούσα για αντιθεσμιστικά και συνέβη αυτό το πράγμα το οποίο έχει συμβαίνει σήμερα εκεί. Πραγματικά, πόσα χρήματα πιστεύετε, και θέλω να μου το πείτε, ότι πρέπει, είναι φτάνει μέχρι εδώ να δώσουμε σε αυτή την περιοχή για να κάνουμε το έγκλημα αυτό το οποίο έχουμε κάνει. Πόσο το κοστολογείτε. Θέλω να μου πείτε πραγματικά κάποιος πόσο το κοστολογεί. 1 δις, 10 δις, 50 δις. Πείτε μου. Αν πραγματικά ξέρετε τι συμβαίνει εκεί. Κοιτάξτε, εγώ δεν προσπαθώ αυτή τη στιγμή να διασώσω κανέναν. Όλοι έχουν τις ευθύνες τους και τις ξέρουν πόσο τις έχουν. Και οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια και τα λοιπά. Ένα πράγμα ξέρω μόνο. Ότι για να τα πάρει κάποιος είναι και αυτός που του τα δίνει. Την ίδια συμμετοχή έχει στο έγκλημα. Και ρωτάω, αγαπητοί συνάδελφοι, όλα αυτά τα χρόνια, τα 20 χρόνια, που τα έπαιρναν οι δήμαρχοι εκεί, στη Φυλή, και έθαβαν τα σκουπίδια, ποιος τα έδινε? Ποιος τα έδινε? Δεν το ξέρουμε. Δεν το γνωρίζουμε. Εξυπηρετούσε τότε, δεν το ξέρει κανένας μας. Σήμερα φωνάζουμε τον εισαγγελέα να τους βάλουμε μέσα. Δεν θα διαφωνήσω. Πραγματικά όμως θέλω να σας πω ότι αυτή η λύση, και αυτό έκανα και την ένσταση αυτή, δεν λύνει το πρόβλημα. Και θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Σήμερα ακούμε και έμαθα μερικών ημερών ότι 5 πανεπιστήμια έχουν αναλάβει, λέει, γιατί η κυβέρνηση διαπίστωσε ότι υπάρχει περιβαλλοντολογικό πρόβλημα στην περιοχή της Αττικής για τα τζάκια, που καίγονται περισσότερα τζάκια λόγω της κρίσης. 5 ανέλαβαν 5 πανεπιστήμια να κάνουν μελέτες για να δουν κατά πόσο καταπονείται ο πληθυσμός από τις νόσους του αναπνευστικού κτλ. 20 χρόνια σε αυτή την έρημη περιοχή. 20 χρόνια. Σας δηλώνω σας γιατρός. Πραγματικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ποσοστό πολύ αυξημένο κατά την άποψη δική μου, δεν έχω κάνει μελέτη, παιδιών 15-16 χρονών, 20 ετών με ενοπλασματικούς νόσους. Σε ένα σχολείο 10 παιδιά. Όταν συμβαίνει ένα στο δισεκατομμύριο στη δημόσια βιβλιογραφία. Δεν έχει φιλοτιμηθεί κανένας να κάνει μια επιδημιολογική μελέτη. Δεν χρειάζεται. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν χρειάζεται. Μην το ξανακάνετε. Σας παρακαλώ πολύ. Επιτρέψτε μου. Δεν θέλω να το ξανακάνετε. Πραγματικά. Εξάλλου δεν συμφωνούμε απόλυτα σε όλα. Εντάξει, έχω διαφορετική άποψη από εσάς. Λοιπόν. Κύριε Περιφερειάρχα, γνωρίζω, όπως γνωρίζετε κι εσείς,
τι βρήκαμε και τι υπάρχει αυτή τη στιγμή, και ξέρω το έχετε βγάλει και προς τα έξω και σωστά κάνατε, σε αυτό το χώρο που λέγεται Χωματερχητά Φιλής. Μια συνδοσία δεν χρειάζεται να πω περαιτέρω ποιος θέλει και τα λοιπά, εντάξει, δεν πρέπει να δοθούν ευθύνες. Αυτό που πρέπει αυτή τη στιγμή κατά την άποψή μου. Και εδώ θέλω πραγματικά να σας παρακαλέσω, να παρακαλέσω και τους συνάδελφούς μου της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας να δώσουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα στις φωνές των ανθρώπων, των κατοίκων της Φιλής, άντων Λυσίων και Φιλής, του Ενωμένου, πραγματικά, γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί αυτή τη στιγμή διεκδικούν αντισταθμιστικά. Διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο, το δικαίωμα για να ζήσουν. Πρέπει να τους δώσουμε μεγαλύτερο χρόνο να συζητήσουμε μαζί τους. Πραγματικά εσείς είστε υπέρ του διαλόγου, το έχετε πει, εξάλλου το έχετε πει. Πραγματικά κάνω έκκληση. Πρέπει να δούμε λίγο διαφορετικά την περιοχή αυτή. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Περιφερειάρχης. Λοιπόν, στα όσα τοποθετήθηκε ο κύριος Λιώσης, θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ο διάλογος είναι ανοιχτός, αλλά πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ότι τα λάθη των άλλων δεν πρέπει να τα χρεώνουν σε άλλον. Εμένα αυτή είναι η δική μου θέση. Ούτε ζήτημα αντισταθμιστικών. Είναι ζήτημα πολιτικών ευθυνών. Ούτε ζήτημα εισαγγελέων, ούτε ζήτημα αντισαγγελέων. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, ένθεν και ένθεν, για αυτό το οποίο έγινε. Μπορούσε να αγοράσει στυλούς και πήρε τσατσάρες. Εγώ αυτό λέω. Από εκεί μετά πλέον αυτό το πρόβλημα δεν φταίει η νυν εκτελεστική ή η προηγούμενη εκτελεστική. Φταίει η κατεύθυνση πολιτική που είχε δοθεί. Αυτό έφερε το αποτέλεσμα όσα είπε, Άγγελε, ότι δεν φταίει μόνο αυτός που τα παίρνει, φταίει και αυτός που τα δίνει. Γιατί επί 20 χρόνια υπήρχε αυτό το καθεστώς. Το δούνε και λαβίνει σε αυτή την ιστορία. Και αντί να φτιάξουν αυτά που έπρεπε να φτιάξουν, φτάσαμε σε αυτό το σημείο 20-30 χρόνια μετά, να μην μπορούμε σε 2 χρόνια να θάβουμε τα σκουπίδια μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε 2 χρόνια δεν θα υπάρχει κύτταρο να θάβεις τα σκουπίδια σου, εάν δεν μειωθεί ο όγκος. Αυτό είναι το πρόβλημα. 2 εκατομμύρια τόνους θάβεις κάθε χρόνο. Πού θα τα θάψεις μετά το 2014? Θα αιωρούνται. Άρα πρέπει να μειωθεί. Λοιπόν, ως εκ τούτου συμφωνώ και στο διάλογο είμαστε ανοιχτοί και παρόλο τις πικρίες που υπάρχουν, προέχει το περιβάλλον και σε κάτι που δεν απήντησα και κλείνω, είναι ότι ο στόχος μας εμάς είναι κάτω από τα 40 ευρώ να είναι. 40 ευρώ είναι σήμερα. Ο στόχος είναι μέσα από το ανταγωνιστικό διάλογο να πάει κάτω από 40 ευρώ. Όχι να πάει πάνω από 40. Από 40 δεν πρόκειται να δεχθούμε τίποτα. Η κυρία Κυπριανίδου. Μια πρώτη παρατήρηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Από αφορμή την όλη διαδικασία σήμερα και τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθηκε. Είναι ένα στοίχημα, θεωρώ, για μας εδώ μέσα, και κρινόμαστε όλοι και όλες αυτό, αν μπορούμε να συζητάμε κορυφαία και ακαθόδη ενδεχομένως ζητήματα με έντονη πολιτική χρειά και βαρύτητα, με όρους πολιτικούς, με ψυχραιμία και προφανώς χωρίς προσωποποίησης. Σε αυτό λέω και πάλι κρινόμαστε όλοι, όσο μας αφορά και με αφορά, θα κινηθούμε σταθερά σε αυτή τη γραμμή πλεύσης μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεύτερη παρατήρηση. Τα όσα γλαφυρά περιγράφηκαν για τα αντισταθμιστικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μας αφορούν. Αποδεικνύουν αντιθέτως με τον καλύτερο τρόπο αυτό που εμείς σταθερά καταγγέλουμε χρόνια τώρα για τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, όπου η διαχείριση των απορριμμάτων συνδέθηκε, έτσι φαίνεται, με την ανάπτυξη διαπλοκής και διάφορα άλλα τέτοιων σχέσεων εναγκαλισμού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς έχουμε μια επεξεργασμένη άποψη για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Την έχουμε καταθέσει επανειλημμένα, θα πόρισουμε ένα ζητήματα σε σχέση με αυτό και σήμερα. Υπογραμμίζουμε καταρχήν την αντίθεσή μας πολιτικά στα σχέδια για τεράστιες εγκαταστάσεις με τη μέθοδος ΔΙΤ, που εξυπηρετούν μόνο τα μεγάλα εργολαβικά συμφέροντα, και ξεκαθαρίζουμε, θέλω να το πω αυτό, το είπε και ο κύριος Πάντζας, ότι μια κυβέρνηση αριστεράς, ελαίου λαού προφανώς και βεβαίως, δεν θα αποδεχθεί τις όποιες παρεμβάσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Παρακαλώ πάρα πολύ, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω τις σκέψεις μου, δεν έχω διακόψει κανέναν και στέκομαι με απόλυτο σεβασμό. Παρακαλώ, μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ. Μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Παρακαλώ, μη διακόπτετε. Η κυβέρνηση υιοθετεί παροχημένους σχεδιασμούς προηγούμενων ετών, 2000-2001, σε τελείως διαφορετικές συνθήκες και φάσεις, και προτάσεις σε εθνικό επίπεδο της ΔΙΤ με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την εγκατάσταση εισαγόμενης τεχνολογίας μονάδων τεράστιας, γιγαντιαίας κλίμακας, για την επεξεργασία σύμμικτων απορριμμάτων με σκοπό την παραγωγή ενέργειας, ανοίγει, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, το δρόμο στην καύση. Η πρόταση είναι συγκεντρωτική με ογκώδεις μονάδες. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουμε αποκέντρωση με μικρές μονάδες. Η πρόταση αποθαρρύνει την κοινωνική συμμετοχή. Η δική μας πρόταση ενθαρρύνει την κοινωνική συμμετοχή. Η πρόταση προωθεί τη ΔΙΤ και την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση. Η δική μας πρόταση τη διατήρηση του κρίσιμου δημόσιου χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Ο ιδιώτης έχει ίδιο συμφέρον να παραμείνει μεγάλος ο όγκος των απορριμμάτων για να υπάρχει κερδοφορία στις εγκαταστάσεις. Άρα δεν προωθείται καμία στρατηγική επί της ουσίας για τη μείωση του όγκου των σκουπιδιών. Αύριο τα δημοτικά τέλη θα αυξηθούν εν ονόματι αυτής της λύσης και ο πολίτης θα πρέπει να πληρώσει, γιατί δεν θα έχει άλλη διέξοδο. Το ρίσκο του ιδιώτη ελάχιστο, αφού το δημόσιο εγγυάται για 25 χρόνια την ποσότητα των απορριμμάτων, ενώ στην Αττική δημιουργούνται τεράστιες μονάδες για την επεξεργασία 1.350 εκατομμυρίων τόνων σκουπιδιών το χρόνο, στις οποίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθόλου δεν αποκλείεται να έρχονται και απορρίμματα από άλλες περιοχές και να γίνει η περιοχή μας μια μεγάλη χωματερή. Οι αποφάσεις της Διυπουργικής προαναγγέλουν ουσιαστικά ανοιχτά την καύση. Η ιδιωτικοποίηση της επεξεργασίας των απορριμμάτων φοβόμαστε ότι θα φέρει κι άλλη μείωση θέσεων εργασίας, μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας για τους αναπομείναντες εργαζόμενους και εκτείναξη των ανταποδοτικών τελών. Η δική μας η πρόταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί έχουμε κάνει μια σοβαρή δουλειά σαν ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, το μοντέλο διαχείρισης, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, το μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων που προτείνουμε είναι σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον. Μη διακόπτετε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Συνεχίστε, κύριε Κυβρένιο. Μη διακόπτετε. Έχουμε άξονα προτεραιότητα στην αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, τη μικρή κλίμακα, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, την αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού, ανθρώπινου δυναμικού, επιστημονικού και γενικώς των εργαζομένων και τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Έχουμε τρία επίπεδα που διαρθρώνεται η πρότασή μας. Σας καλώ να τη μελετήσετε. Δεν θέλω να κουράσω περισσότερο και να καταχρηστώ το χρόνο, γιατί έχω να κάνω κάποια άλλα συγκεκριμένα ερωτήματα στο σήμερα. Στην Αττική συνολικότερα, εμείς ζητάμε αναθεώρηση και ριζική αλλαγή του περιφερειακού σχεδιασμού, απόσυση του σχεδίου για την κατασκευή των 4 εργοστασίων και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμο της Κοιτά Φυλής. Ορισμένα πιο συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία όμως είναι καυτά και θέλουμε να τα θέσουμε. Με τις ΔΙΤ και τον ανταγωνιστικό διάλογο, ρυθμιστής του συστήματος γίνεται ο επενδυτής, ερήμην των πολιτών. Οι επενδυτές βάζουν τους όρους και περνάει στα χέρια τους όλο το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων από την αποκομιδή ως την τελική διάθεση. Το δημόσιο, ως κύριος των υποδομών επεξεργασίας διάθεσης, έχει υπέρτερο συμφέρον περιβαλλοντικό και οικονομικό προφανώς, αλλά και κανονιστική υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτυγχάνει μείωση των απορριμμάτων, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται τη μειωμένη είσοδο απορριμμάτων στις μονάδες επεξεργασίας. Αντίθετα, ο ιδιώτης ανάδοχος που έχει στο πλαίσιο τους ΔΙΤ την εκμετάλλευση των μονάδων επεξεργασίας και μάλιστα με σκοπό την παραγωγή ενέργειας, πληρώνεται με την ποσότητα των εισερχομένων παραγόμενη ενέργεια και ως εκ τούτου έχει όφελος να διατηρεί και να αυξάνει την ποσότητα των εισερχομένων απορριμμάτων. Ερωτήματα. Μιλάμε για έργα ύψους 1 δις. Το κοστολόγιο, παρακαλώ πάρα πολύ, κύριοι συνάδελφοι, πώς προκύπτει? Είναι μόνο αυτά? Ξέρουμε, έχουμε παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. ΔΙΤ για απορρίμματα υπάρχουν, γιατί αναφέρθηκε ο κ. Περιφερειάρχης σε έναν αριθμό ΔΙΤ. Για απορρίμματα, είναι το ερώτημα. Υπάρχουν εργοστάσια επεξεργασίας 700.000 τόνων απορριμμάτων σήμερα σε ευρωπαϊκή χώρα και πια. Πόροι του ΕΣΠΑ λέτε ότι θα χαθούν. Κόβετε πόρους από δράσεις και τους δεσμεύουμε για να χρηματοδοτήσουμε εισαγόμενες τεχνολογίες. Θέσεις εργασίας. Πώς, με ποιους όρους, με τι συνθήκες εργασίας και δικαιώματα. Σημεία στα οποία επικεντρώνεται η αντίθεσή μας είναι
τι θέλουμε να κάνουμε με την επεξεργασία των Σίμικτων, με ποιο τρόπο θέλουμε να το κάνουμε, δείτε ανταγωνιστικός διάλογος και βεβαίως η υπερσυγκέντρωση στην φυλή απέναντι στο οποίο εμείς είμαστε απολύτως και κάθετα αντίθετοι στη συνέχιση αυτής της δραματικής κατάστασης που υπάρχει. Μη διακόπτεται, παρακαλώ. Με πρόεδρε, μια ερώτηση να κάνουμε. Τώρα, αυτή η κατάσταση είναι απολύτως αντιδημοκρατική. Θα ολοκληρώσω τις σκέψεις μου. Παρακαλώ. Με fast track διαδικασίες δεν μπορούμε εύκολα, κύριοι συνάδελφοι, να ξεπεράσουμε αντιρρήσεις που ακούστηκαν και από αυτό το βήμα, λελογισμένες συλλογικοτήτων, επιστημόνων, εργαζομένων. Πώς θα ξεπεράσουμε όμως, και εδώ θέλω να σας δείξω ένα κύριο θέμα, τις απαιτήσεις των ίδιων των χρηματοδοτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους οποίους απευθυνόμαστε. Υπάρχει το εξής στα χέρια μας. Η πρόσφατη ειδική έκθεση, κύριοι συνάδελφοι, αριθμός 20 του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για το 2012. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, λοιπόν, συνιστά τα κράτη-μέλη πρέπει να εστιάσουν σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων που επεξεργάζονται αποβλήτα διαχωρισμένα στην πηγή. Η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύνδεσης της οικονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επίτευξη των στόχων της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων. Συνιστά, προσέξτε, να εστιάσουν στις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων που επεξεργάζονται απόβλητα διαχωρισμένα στην πηγή, συμπεριλαμβανομένων βιοαπικοδομήσιμων αποβλήτων όταν αυτό είναι οικονομικά αποδοτικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά ότι πρέπει να ορίσει ως προϋπόθεση για τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εφαρμογή των ανωτέρων συστάσεων για τα κράτη-μέλη. Θα χάσουμε και τους πόρους ενδεχομένως, κύριοι συνάδελφοι. Θα χάσουμε, κινδυνεύουμε να χάσουμε και αυτούς τους περιβόητους πόρους. Διότι άλλη είναι η ουσιαστική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από το θέμα. Κυρία Κυπριανίδη, συγγνώμη, μιλάτε 10 λεπτά. Παρακαλώ, καταθέστε τα γραπτό στα υπόλοιπα. Παρακαλώ. Τελειώνω λέγοντας. Παρακαλώ. Ερώτηση όσον αφορά το αν θα υπάρχουν ποινικές ρήτρες αν δεν συμπληρώνεται ο όγκος των απορριμμάτων προς επεξεργασία. Τι θα γίνει? Σε καιρούς κρίσης μειώνεται ο όγκος των σκουπιδιών. Τι θα γίνει λοιπόν αν δεν συμπληρώνεται ο όγκος των απορριμμάτων προς επεξεργασία? Θα μετακυλίονται τα ποσά στους πολίτες? Ο κύριος Δημαράς Γεωργίος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πρόεδρο που μου έδωσε τη δυνατότητα. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Όχι, δεν έχετε το λόγο, παρακαλώ. Δεν έχετε το λόγο. Ο κύριος Δημαράς Γεώργιος έχει το λόγο. Ο κύριος Δημαράς Γεώργιος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συζητήσουμε λίγο ήρεμα και ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει διαφορετική άποψη. Και αλλήμωνο αν είχαμε εδώ όλες τις ίδιες απόψεις. Λοιπόν, να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και βεβαίως να τηρούμε και τους λόγους, και αυτό είναι ευθύνη του Προέδρου που σήμερα παραχαλάρωσε σήμερα. Σήμερα χαλάρωσε. Λοιπόν, τα τρία θέματα που καταθέτουμε σήμερα στο διαθέσιμο χρόνο στα πλαίσια της συζήτησης του Περιφερειακού Συμβούλιο είναι τα εξής. Πρώτο, να επισημάνουμε τις γενεσιουργές αιτίες του προβλήματος των απορριμμάτων στην Αττική, που είναι απόρρια των αδιέξοδων του γενικού μοντέλου ανάπτυξης και καταναλωτικών προτύπων. Δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχει διαφωνία, καθώς και των πολιτικών επιλογών που εφαρμόζονται στη χώρα μας. Όπως τα βλέπει η πολιτική οικολογία και η παράταξη των οικολόγων στην περιφέρεια Αττικής, η Αττική Οικολογική Απάντηση. Δεύτερο, να προτείνουμε τις εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης με στόχο τη βιωσιμότητα, που σημαίνει ότι τα προγράμματα και οι τεχνικές μέθοδοι είναι ενταγμένα στο στόχο της προστασίας της ζωής στον πλανήτη από τις κλιματικές αλλαγές, την εξάντληση των πόρων, την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, αλλά και την αποτροπή από την πιθανή γενική κατάρρευση
της ανισόρροπης και εύθραυστης οικονομίας, με συνέπεια την πείνα και τη δυστυχία. Ναι, αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και δεν είναι κινδυνολογία. Επ' ευκαιρία, σας καλώ το Σάββατο το βράδυ, 6 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, που γίνεται μια προβολή σε ένα βιβλίο του Λέστερ Μπράουν, «Ο πλανήτης στα όρια του». Σας καλώ όλους να έρθετε στη συζήτηση που οργανώνει η Αττική Οικολογική Απάντηση. Έχω στείλει και προσκλήσεις. Τρίτον, να στηρίξουμε συγκεκριμένες προτάσεις που είναι ενταγμένες στη λογική της βιωσιμότητας και της αειοφορίας, που προσδιορίζουν τα βήματα για μια ορθή οικολογική λύση με στόχους και χρονοδιαγράμματα και ορθές από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη τεχνικές μεθόδους. Τέτοιες είναι οι προτάσεις της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και άλλων ειδικών που έχουν καταθέσει τέτοιες προτάσεις σε βιώσιμη κατεύθυνση. Αυτές τις προτάσεις, για να μην τις αναπτύξω, δεν υπάρχει χρόνος, τις καταθέτω στα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, σε ένα CD. Τα αίτια που μας οδήγησαν στο αδιέξοδο και στα διλήμματα να εφαρμόζουμε έναν αντιοικολογικό σχεδιασμό, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να χάσουμε τα χρήματα του ΕΣΠΑ και θα φρακάρει το σύστημα διαχείρισης των ρημάτων στην Αττική, με τον εφιάλτη των σκουπιδιών πάνω από την πόλη λαμβάνονται αποφάσεις που απομακρύνουν τους οικολογικούς στόχους για μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων με προγραμματισμό και χρηματοδότηση για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, στη διαλογή στην πηγή. Οι τέσσερις κάδοι. Έχουμε πολλές φορές τονίσει την ανυπαρξία μακρόχρονου στρατηγικού σχεδιασμού βιωσιμότητας. Η απουσία τέτοιου σχεδιασμού φαίνεται και υπήρχε και στο κεντρικό επίπεδο της κυβέρνησης και στην περίπτωση όμως των νομαρχιών και της περιφέρειας Αττικής. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες των παρατάξεων και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αν θέλετε, τις αμφισβητείτε. Και άλλων, κύριε συνάδελφε. Οι δήμαρχοι ήταν μόνο ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Η έλλειψη λοιπόν εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού βιωσιμότητας οδήγησε στη συγκέντρωση του 40% του πληθυσμού της χώρας στην Αττική. Στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, που σήμερα αναγνωρίζουμε τις συνέπειες. Στη διαχείριση των απορριμμάτων χωρίς πρόγραμμα περιορισμού της ποσότητας και την αναπόθεση ανεξέλεγκτα σε ποτάμια, ρέματα και στα χαδά. Στη μη εκπαίδευση των πολιτών για τον περιορισμό του όγκου και την ανακύκλωση. Σήμερα προτείνονται 4 μεγάλα εργοστάσια επεξεργασίας σύμμικτων απορριμμάτων με σκοπό και την παραγωγή καύσιμης ύλης για παραγωγή ενέργειας. Η οικολογική λύση είναι τα οργανικά να γίνονται κομπός και λίπασμα και όχι καύσιμο υλικό, έστω για παραγωγή ενέργειας. Και υπάρχουν αποδεδειγμένα, και δεν θα τα αναφέρω, θα τα καταθέσω στα πρακτικά, για πόσο κακό κάνει η καύση έστω τέλος και χρόνου. Με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, προτείνουμε εναλλακτικές. Εμείς λοιπόν, η παράταξη των οικολόγων, είμαστε αντίθετοι με την καύση, γιατί επιβαρύνει το κλίμα του πλανήτη και είναι πολύ σοβαρός αυτός ο λόγος, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις, αρχές διαχείρισης και τεχνικές μεθόδους που ευνοούν την πράσινη στροφή στην οικονομία. Πράσινες θέσεις εργασίας, αποκέντρωση στη διαχείριση, αποκεντρωμένες μονάδες ανακύκλωσης, δίκτυα ανταλλαγών και επαναχρησιμοποίησης. Προτείνουμε επίσης ως διεθνές οικολογικό κίνημα αλλαγές και διεθνείς νόρμες, δεσμεύσεις στη βιομηχανία, να περιοριστεί σταδιακά μέχρι πλήρους κατάργησης η παραγωγή αγαθών μιας χρήσης. Και αυτό είναι πρόταση των οικολόγων. Και ρήτρες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αγαθών, αυτοκίνητα, συσκευές κλπ. Εφαρμογή του μοντέλου πράσινων προμηθειών για το δημόσιο, αλλά και μια σειρά μέτρων ορθής διαχείρισης. Προτείνουμε σταδιακή κατάργηση των συσκευασιών που αυξάνουν τον όγκο των απορριμμάτων και σπαταλούν φυσικούς πόρους, παραδείγματος χάρη πλαστικά μπουκάλια. Γιατί όσο αν συνεχίσουμε αυτό το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, θα αυξάνουμε τον όγκο των σκουπιδιών.
δεν θα τον μειώνουμε. Προτείνουμε ένα μοντέλο οικονομίας που περιορίζει τη σπατάλη, την υπερκατανάλωση, που αυξάνει το ονομαζόμενο οικολογικό αποτύπωμα. Βλέπουμε το αδιέξοδο και την πιθανότητα μεγάλης κατάρρευσης και οικονομικής καταστροφής. Είμαστε οραματιστές και πιστεύουμε ότι υπάρχει ελπίδα να αντιστρέψουμε την πορεία. Είμαστε όμως και ρεαλιστές και γι' αυτό θέλουμε στρατηγική διάσωση που προφανώς θα έχει στάδια διαχείρισης του αντιοικολογικού παρόντος. Έτσι θα μπορούσαμε σε μια τέτοια στρατηγική περιορισμού του όγκου να δεχθούμε την ανάγκη μεσοπρόθεσμου σταδίου με μικρά αποκεντρωμένα εργοστάσια διαλογής σύμμικτων που θα συνδυάζονται με κομποστοποίηση από προδιαλεγμένο οργανικό υλικό. Τέτοιες μικρές μονάδες θα μπορούσαν να είναι όμως και σε περιοχές που δεν τις έχουν πάει στο πρόγραμμα, όπως στον Ελαιώνα, ακόμα και στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Τελειώνω. Ναι, οικολόγοι, εντάξει, είναι αντίθετη άποψη. Τελειώσα, κύριε Δημαρά. Έτσι. Στόχος είναι... Στόχος είναι... Οικολόγοι, ποιος θα πει, στο μεταβατικό αυτό στάδιο, συνολικός προβλεπόμενος όγκος επεξεργασίας των σύμμικτων πρέπει να είναι πολύ μικρότερος από τον προβλεπόμενο για όλες τις προκηρυχθήσεις εγκαταστάσεις. Κάτω από το 50%. Και έτσι παράλληλα θα υπάρχει περιθώριο για άλλες πολιτικές περιορισμού των απορριμμάτων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα διαβάσω όλη την εισήγηση, θα την καταθέσω στα πρακτικά, γιατί έχουμε και συγκεκριμένες, θα καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά ήθελα να πω ότι ήδη παρατηρούμε ότι οι προτάσεις της οικολογίας υιοθετούνται και από άλλες παρατάξεις. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα συγκίνουμε και θα δημιουργηθεί ένα τέτοιο μέτωπο, μια τέτοια συνεργασία που θα δώσουμε λύσεις σε οικολογική κατεύθυνση. Ευχαριστώ, καταθέτω την εισήγηση. Λοιπόν, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, έχει το λόγο. Έχω το λόγο και να μην πληρώσω εγώ το ότι μακρηγόρησαν οι προηγούμενοι. Επιτρέψτε μου την πρόβλεψη ότι καθώς ο διαγωνισμός θα προχωράει, θα φαίνονται τα αδιέξοδα των επιλογών που έχουμε κάνει. Και οι επιλογές μας είναι αδιέξοδες, γιατί ενώ τα προβλήματα που απασχολούν τον πλανήτη, γιατί τέτοιο είναι το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως το πρόβλημα διαχείρισης των νερών, όπως το πρόβλημα του θερμοκηπίου, ναι μεν λύνονται με πολιτικές αποφάσεις, αλλά οι αποφάσεις πρέπει να στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Δεν είναι θέμα πολιτική απόφαση το πώς η θεραπεία του ασθενή, για παράδειγμα, ενός ασθενούς. Ίδιο είναι αυτό το πρόβλημα. Τα επιστημονικά δεδομένα έχουν κωδικοποιηθεί από διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μας είπαν τα επιστημονικά δεδομένα. Αξιολόγηση, πρόληψη, ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, τελική διάθεση. Εμείς το πετάξαμε στα παλιά μας τα παπούτσα. Όταν ανακαλύψαμε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων κρύβει μεγάλη μπάζα. Αντί να πάμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα δηλαδή, είπαμε πώς θα κερδοσκοπήσουμε πάνω στο πρόβλημα. Εκεί είναι η ουσία. Και προσέξτε, στον αρχικό σχεδιασμό του ΠΕΣΔΑ δεν υπήρχε η καύση. Την ανακάλυψε ο ΕΣΚΝΑ μαζί με τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης 3-4 χρόνια πιο πριν. Και τη βάφτισαν και βιοχημική επεξεργασία. Να λοιπόν τα αδιέξοδα. Είχα πει προηγούμενοι και τώρα έκανα και το σχεδιάγραμμα και με δουλεύανε στα ψηλά το πώς πάνε τα εργοστάσια καύσης στην Αμερική. Το 1965 υπήρχαν 20, τότε περίπου ξεκίνησε. Το 1990 έφτασαν τα 190. Και το 2002, πριν 10 χρόνια, δεν ξέρω που είναι σήμερα, δεν βρήκα στοιχεία, έχουν πέσει στα 110. Γιατί? Η βασική αιτία είναι ότι προχώρησε η ανακύκλωση. Εμείς λοιπόν για να πάμε καθυστερημένα στην καύση, τι θάψαμε την ανακύκλωση. Και να δω, κύριε Περιφερειάρχη, πώς θα λύσεις την αντίφαση που έχεις δηλώσει. Θα γίνουμε πρωταθλητές στην ανακύκλωση, όταν μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα, και ότι αν την κάνουμε η καύση δεν μπορεί να περπατήσει. Το είπε πριν και η κυρία Κυπριανίδου, έτσι όπως πάμε, επειδή είναι φρέσκια η νομολογία που διάβασε, δεν επιχορηγούνται μέθοδοι διαχείρισης που πράγματα που μπορούν να κάνουν τον κύκλο τους, και τέτοια είναι τα δύο απεικοδομήσιμα, εμείς τα πάμε και τα κάνουμε στάχτη. Πρέπει λοιπόν τα φλούδια
από τα μήλα που τρώμε να κάνουν τον κύκλο τους και να ξαναπάνε στη γη. Και πρέπει αυτή η ιστορία να ξεκινήσει με οικιακή, με διαλογή στην πηγή, οικιακή κομποστοποίηση. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο Δήμο Ερμούπολης ενέκρινε 1 εκατομμύριο ευρώ για οικιακή κομποστοποίηση και είναι όλα χρήματα από το ΕΣΠΑ. Ας το έχουμε στο μυαλό μας εμείς. Θέλω να πω όμως, ας μην πάμε στο Αιγαίο, υπάρχει και στην Αττική ένας δήμος που εδώ και μερικά χρόνια μας έχει δείξει το δρόμο. Πριν 7-8 χρόνια ο Μακαρίτης πια Μπατζόγλου στην Ελευσίνα ξεκίνησε να μελετάει πιο ήπιες μορφές διαχείρισης. Και σήμερα, επειδή είχα κάπως τον καιρό να ασχοληθώ, είχα του 11 μόνο τα στοιχεία χθες, επικοινώνησα με το Δήμο, μου άνοιξε και το ενδιαφέρον τον περασμένο Δεκέμβριο, τον καλέσα στη Θεσσαλονίκη να μιλήσει και να παρουσιάσει τον τρόπο διαχείρισης ο Δήμος Ελευσίνας. Στη Θεσσαλονίκη, εμείς είμαστε δίπλα. Και είδα λοιπόν ότι στηριζόμενο σε απλά πράγματα που πήγαν κάποιο χρόνο, έχει κάνει τα εξής απλά ρεύματα. Τα βιοαπικοδομήσιμα. Με έμφαση στην οικιακή κομποστοποίηση, αυξάνει συνέχεια τους κάδους που διαθέτει στους κατοίκους και μειώνει σταθερά τα απόβλητά του. Με τις συσκευασίες, με τα ογκώδια οικιακά τα οποία τα συνθλίβει, τα τριματίζει, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, πόσο μειώνεται ο όγκος. Με τα μπάζα, ήδη έκανε ειδική σύμβαση κάπου στα Μεσόγεια και αφού μαζέψει τα μπάζα που ήταν είτε στα ειδικά δοχεία είτε έξω, τα παίρνει ο Δήμος και τα πηγαίνει εκεί. Και με τα ειδικά ανακυκλώσιμα για ορυκτέλαια, μπαταρίες κτλ. Το αποτέλεσμα, πέρα από την προφανή περιβαλλοντική ωφέλεια. Έτσι, είναι προφανές αυτό. Εξοικονομεί κατέτος, σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, γύρω στις 450.000. Το μεγαλύτερο ποσό προέρχεται από ότι δίνοντας και τα θρηματισμένα και τα ανακυκλούμενα δεν πληρώνει τα 45 ευρώ τον τόνο που είναι για τη χωματερή, αλλά αυτά τα κερδίζει. Μετρήστε λοιπόν τα ποσά που δεν δίνει, 24 τόνοι νομίζω είναι τα ανακυκλώσιμα, για να δείτε τι οικονομία μπορείς να κάνεις μέσα από αυτή τη διαδικασία. Να πω λοιπόν τι πράγμα. Στους άλλους δημάρχους, εμείς σαν περιφέρεια δεν έχουμε λόγο. Τότε να μην πάμε στον ενιαίο σύνδεσμο, στο διαβαθμιδικό σύνδεσμο, αν δεν έχουμε κάποιοι. Ο Δήμος Αθήνας έχει κάνει ένσταση για τη συμμετοχή μας. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτή τη στιγμή είμαστε και πρέπει να πούμε το πρόβλημα. Και η Ελευσίνα είναι δίπλα μας. Δεν θέλουμε να την τεχνογνωσία, την ωφέλιμη, να την παίρνουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Λοιπόν, μην διακόπτετε. Δεν τη θέλετε την Ελευσίνα. Η Ελευσίνα λοιπόν του χρόνου, ακούστε, θα πετάει μόνο το 12% των σκουπιδιών της του Σχοιτή και έχει στόχο στην πενταετία να φτάσει να πετάει μόνο το 8% να θάβονται. Όλα τα άλλα θα πηγαίνουν στους δρόμους τα ρεύματα που ήδη. Ενημερωθείτε λοιπόν καλύτερα. Και σας λέω και το οικονομικό αποτέλεσμα και προσέξτε, με διαχείριση, κόστος διαχείρισης στο Χιτά, 45 ευρώ τον τόνο. Η καύση, τώρα πώς το είπες κύριε Περιφερειάρχη, ότι θα είναι στα ίδια, δεν ξέρω. Εγώ ακούω από επιστήμονες ειδικούς αν θα είναι τριπλάσια, αν θα είναι τετραπλάσια, αν θα είναι πενταπλάσια. Εντάξει. Τι λένε οι οικολογικές εταιρείες. Όχι, δεν το λέει ο καθένας. Δεν το λέει ο καθένας. Στις ημερίδες που διοργανώσαμε, ο Κυρχίτσος τι έλεγε. Πώς τι έλεγε, δηλαδή πρόσωπο είναι. Δεν μας νοιάζει. Η Greenpeace τι λέει. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό το πράγμα. Λίγο καιρό θα άλλο Δημήτρη επιλογή και άλλο τι είπε ο καθηγητής. Όχι. Η επιλογή. Των δεν θέλω να γίνομαι κάθε φορά στενάχωρος, γιατί έχω κατηγορήσει το προηγούμενο Υφυπουργείο για συνειδητή αβάντα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έτσι, εκείνο το πρόβλημα. Αλλά είναι γεγονός ότι το κόστος θα είναι πολλαπλάσιο μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και αν πάμε στο να τους εγγυηθούμε ελάχιστη ποσότητα, όπως το έκανε η Κύπρος και τρέχει και πληρώνει, ουέ και αλλή μονό μας. Ξέρω ότι
στο σύνδεσμο έχετε πει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπογράψετε μίνιμουμ ποσότητα. Μακάρι να παραμείνει μέχρι τέλος. Μα δεν πρόκειται να υπογράψουμε κάτι. Ωραία, το χαίρομαι, οποίο χαίρομαι, Δήμαρχε, που το ακούω αυτό το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο πράγμα. Κύριε Βαρελάκη. Λοιπόν, ναι, μισό λεπτό όμως, δεν θα τραβήξω όσο οι άλλοι, αλλά να τελειώνω. Φτάσαμε στο παραπέντε. Εμείς λέμε ότι κανονικά πρέπει να γίνει πάλι νέος προγραμματισμός. Θέλω όμως να είμαι και ρεαλιστής. Φοβούμαι ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο να γίνει. Τι μπορεί να γίνει όμως και στη βάση του διαλόγου. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Τα 1.300 πόσα είναι συνολικά δεν βγαίνουν. Εκτός αν πούμε δεν θα κάνουμε ποτέ ανακύκλωση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν δύο κινήσεις. Και εν πάση περιπτώσει έχουμε χρόνο να το μελετήσουμε, αφού αυτή η ιστορία θα τραβήξει μέχρι τον Ιούνιο. Να φύγει ο όρος στα σύμμικτα από τη μέση. Γιατί αυτή τη στιγμή, ό,τι και να λέμε, έχουμε προκρίνει την καύση. Μια τεχνολογία νεκρή, την έχουμε πρημοδοτήσει και ας λέμε στα χαρτιά ότι όλες οι τεχνολογίες δεκτές. Φάνηκε και από αυτούς που έρχονται. Κάποιοι, ένας-δύο, ίσως να πούνε εναλλακτικές. Κάποιοι όμως πάνε κατευθείαν στην καύση και η φημολογία λέει ότι έχουν παραγγείλει και μηχανήματα στη Γερμανία. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να την υιοθετήσω. Να σας πω κάτι, οι αντιδράσεις του κόσμου όταν θα καταλάβουν την καύση, όταν θα ακούσουν από την Ένωση Ελλήνων Χημικών να τους λέει ότι η επιβάρυνση ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την καύση των σκουπιδιών είναι όση και ενός εργοστασίου λιχνητή, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Και εγώ δεν συμφωνώ βέβαια με το κερατές, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να το αποτρέψουμε. Λοιπόν, τελειώνω. Πιστεύω λοιπόν πρέπει να φύγει το σύμμικτο από τη μέση και να πάμε μετρημένα για ένα ή δύο εργοστάσια, άντε καμιά 400-500 χιλιάδες τον τόνο. Αυτά μπορεί να προκύψουν μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου, χωρίς να πάμε σε συνολικές επιτροπές, σε συνολικές ανατροπές. Αν επιμείνουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία, φοβάμαι ότι θα φάμε τα μούτρα μας και το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε προκύψει μετά από 1,5 χρόνο που ζυμώνεται τώρα, είτε μετά από 2,5, θα ξαναέχει από την αρχή το πρόβλημα μπροστά του. Μην νομίζουμε δε ότι είναι και τεράστιο το ποσό 200 εκατομμύρια του ΕΣΠΑ και θα το χάσουμε. Με όποια ήπια λήψη διαδικασία πάμε, αυτό θα μπορεί εύκολα να απορροφηθεί. Και προς Θεού, μην διανοηθούμε ποτέ να πάμε να τους εγγυηθούμε ποσότητα. Όποια και αν είναι η τελική λύση. Ευχαριστώ. Η κυρία Δήμου έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από μερικά χρόνια, όταν έκλεισε το σχιστό και προσωρινά τα απορρίμματα θα πηγαίναν στη φυλή, είχε έρθει ένας υπουργός και είχε πει ότι εδώ θα πρέπει να γίνει ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, η γνωστή ΕΜΑΚ, όπου θα παράγεται το κόμποστ, θα φυτεύουμε τη χωματερή, θα γίνει δάσος από το κόμποστ και δίπλα θα γίνει ένας ζωολογικός κήπος και με το αερόστατο που θα κάνουν βόλτα τα παιδάκια, θα βλέπουν πραγματικά πόσο καλό θα κάνει αυτό το εργοστάσιο, το οποίο λόγω της ανακύκλωσης θα συμπιεστούν τα σκουπίδια, γιατί θα γίνουν και οι σταθμοί μεταφόρτωσης, και θα είναι ένα πάρκο το οποίο σαν αυτό υπάρχουν σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Και για του λόγου του αληθές ότι θα υπάρξει ημερομηνία λήξης, κάναμε και το γεννηματά 2 τις κατοικίες για να πείσουμε ότι η χωματερή θα έφευγε και θα έμενε αυτό το εργοστάσιο και έγιναν και 2 εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και έγινε και ένας αποτεφρωτήρας όπου τα νοσοκομιακά απόβλητα από όλη τη χώρα θα πηγαίναν εκεί και η τέφρα θα έφευγε στο εξωτερικό
και αυτή τη στιγμή η Τέφρα στηβάζεται και αν δεν έπαιρνε απόφαση εκτελεστική η τελευταία του συνδέσμου για να φύγει θα εξακολουθούσε να υπάρχει έτσι στιβαγμένη και τα στραγγίδια, δεν είναι ανάγκη να πω, τα βλέπατε. Και τέλος πάντων θα ήταν όλα ωραία και καλά. Εκείνος ο οποίος καθιέρωσε τα αντιστιαθμιστικά στο Χιτάφι Λύς, εγώ ήμουνα 21 ετών τότε, δημοτική σύμβουλος αντιπολίτευσης του Δήμου Άνω Λιωσίων, με δήμαρχο τον Πανάγο του Κουκουέ, ήταν ο πρώτος που καθιέρωσε τα αντισταθμιστικά. Έρχεται ο αγώνας μας, ήταν πάντα, συμμετείχα πάντα στους αγώνες στο να φύγει ο Χιτά από τα Άνω Λιώσια. Ήμουνα διαχρονικά εναντίον των αντισταθμιστικών και μάλιστα με τον Αρκουδέα, όταν γινόταν η μεγάλη κινητοποίηση στη Χωματερή και είχε κλείσει, το λέω αυτό για κανέναν άλλο λόγο, αλλά ήταν εδώ ο Γιώγας, ο οποίος ήταν διευθυντής τότε στο Χιτά και με φυγάδευσε για να μην φάω ξύλο, ο Γιώγας εδώ. Γι' αυτό θα τον μαλώσω. Ναι. Όχι, το λέω αυτό γιατί λένε κάποιοι και τολμούνε κάποιοι στα Λιώσια άθλοι να λένε ότι θα μας κηρύξουν ανεπιθύμητους και εμένα και το Λιώσι. Κάποιοι άθλοι. Εγώ δεν έχω πάρει θέση, γιατί τη θέση ήθελα να την πάρω εδώ, στο όργανό μου και όχι κάτω από εκβιασμούς, γιατί δεν εκβιάζομαι με τίποτε. Και διότι ο Σγουρός δεν με έχει πιέσει ποτέ και για τίποτε. Ξέρει τις θέσεις μου, ξέρω τις δικές του, είναι τίμιος διότι ήταν στο προεκλογικό του αγώνα, στο πρόγραμμά του, είναι περιφερειάρχης Αττικής, θέλει να λύσει το πρόβλημα των σκοπιδιών στην Αττική, αλλά θα μου επιτρέψετε και εμένα, που είμαι κάτοικος αυτής της περιοχής, μένω στα Άνω Λιώσια, η θέση μου διαχρονικά είναι η ίδια, δεν πρόκειται να την αλλάξω. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο, όπως είπε και ο συνάδελφός μου ο Λιώσης, είχε σαφή θέση και έλεγε το 1/3 για να ξεκινήσει επιτέλους να πάει και από την άλλη περιοχή, οπουδήποτε αλλού, για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, γιατί αυτοί που λέγανε δεν θέλουμε τίποτε ήταν για να είναι στη φυλή αιωνίως στα Λιώσια ή Χωματερή. Δυστυχώς ο κόσμος εκεί δεν μπορεί να εμπιστευτεί την πολιτεία άλλο πια. Δεν μπορεί να την εμπιστευτεί διότι έχει προδοθεί. Και δυστυχώς, εάν κάποιος σκέφτεται ότι αυτά τα εργοστάσια μπορεί να είναι εργοστάσια καύσης, σας πληροφορώ ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει δεχτό από την περιοχή. Ένα δις το μήνα να παίρνουν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Έχουμε μεγαλώσει και μας έχει η πολιτεία γαλουχίσει το ότι η καύση είναι κακό πράγμα. Όλα αυτά τα χρόνια ήμασταν εναντίον της καύσης. Δεν μπορεί από μία στιγμή και μετά να λέμε ότι η καύση είναι καλή. Κάποιος θα πρέπει να πείσει με διάλογο στην περιοχή ότι η καύση είναι καλό πράγμα. Δεν έχει γίνει διάλογος με τον κόσμο. Δεν ξέρω ποιοι φταίνε, όλοι μας φταίμε. Στη φυλή αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 εργοστάσια. Δεν μπορεί η φυλή να έχει κι άλλο εργοστάσιο. Και θέλω να σας πω το εξής και θα μου επιτρέψετε, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη φιλολογία, πρέπει να πω ότι τα πολλά αντισταθμιστικά στη φυλή, στα Λιώσια, πέσανε επί Δημαρχίας Παπαδήμα. Ο Παπαδήμας, αν και
Όσοι είναι από την περιοχή ξέρουν ότι δεν έλεγα ούτε καλημέρα τα τελευταία χρόνια μαζί του, γιατί διαφωνούσα κάθετα για κάποια πράγματα. Ο Παπαδήμας έκανε έργο κοινωνικό στα Λιώσια. Πρέπει να πω ότι ο κόσμος στα Λιώσια, πριν από τον Παπαδήμα, στατιστικά είχε 75% ανεργία. Δεν υπήρχε καμία αθλητική υποδομή. Τα παιδιά μας στο γυμναστήριο τα πηγαίναμε στο Χολίδιο, στο Μενίδη. Ούτε ένα γυμναστήριο στην περιοχή. Γυμνάσιο πηγαίναμε στο Καματερό. Ούτε ένα γυμνάσιο στην περιοχή. Λοιπόν, έγινε αποχέτευση, που τώρα γίνεται στο Θριάσιο, στην Ανατολική Αττική δεν έχει γίνει. Έγιναν υποδομές, σχολεία, κλειστά γυμναστήρια, Ολυμπιακό κολυμβητήριο. Τον ακράτητο, ναι. Έγινε ο ακράτητος, γιατί και τα παιδιά στο Δήμο Ανολιωσίων ήθελαν να παίζουν κακώς. Εγώ δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλη, κακώς. Είναι από τις κακές επιλογές ο ακράτητος, γιατί σας δίνει την ευκαιρία να φωνάζετε από κάτω για τον ακράτητο, γι' αυτό είναι κακή επιλογή. Δήμο, ολοκληρώστε παρακαλώ. Θέλω επίσης να πω... Θέλω επίσης να πω ότι μας χτύπησαν τρεις θεομηνίες. Δύο πλημμύρες, όπου χάθηκε κόσμος, πνιγήκανε παιδιά, γι' αυτό έγινε και ο Γεννηματάς 1, γκρεμίστηκαν όλες οι κατοικίες και έγινε το πάρκο πόλης Αλιώσια και μας χτύπησε και ο σεισμός. Ισοπεδώθηκαν τα Λιώσια. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει πάρει δάνειο και να μην είναι φεσωμένη. Εκεί ήταν το λάθος του Παπαδήμα, διότι παρασυρώμενος από τον Καρύδη του Πολυτεχνείου και για να νοικοδομηθούν τα Λιώσα, είπαν ότι έπρεπε να γίνουν υπόγεια τα οποία έπρεπε να είναι πολύ ενισχυμένα. Ο κόσμος δεν είχε λεφτά να φτιάξει τόσο πολύ με μεγάλο κόστος τα υπόγεια αυτά και ανέλαβε ο Δήμος να φτιάξει δωρεάν τα υπόγεια. Αυτό ήταν η καταστροφή. Πήρε τα σεισμοδάνεια και έγινε αυτό που έγινε. Είναι υπερχρεωμένος ο Δήμος από αυτή την κατάσταση και ο Παπαδήμας το πιο άσχημο παράδειγμα για αιρετό. Το πλήρωσε με τη ζωή του και με την υγεία του. Όποιος δεν ξέρει την ιστορία να μην λέει εύκολα λόγια. Είναι λάθος να λέμε ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να λέμε ότι αυτή η περιοχή ανήκει στο Δασαρχείο. Αυτή η περιοχή δεν ανήκει στο Δασαρχείο. Δεν μπορεί να λέμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, εγώ το άκουσα πρώτη φορά απόψε, είναι λάθος να το λέμε, ότι όλα αυτά τα χρόνια, αυτά που δόθηκαν κακώς δόθηκαν, διότι εκεί υπάρχουν και αποζημιώσεις. Κάποιοι έχουν αποζημιωθεί για τα οικόπεδά τους, για τα κτήματά τους. Είναι λάθος να το λέμε αυτό. Δεν είπαμε κακώς δόθηκαν στα τώρα, είπαμε πώς αξιοποιήθηκαν. Όχι, εγώ είπα πώς αξιοποιήθηκαν. Εγώ θεωρώ ότι έγινε κοινωνικό έργο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συντηρηθεί. Διότι ήρθε ο καινούριος δήμαρχος και βρήκε μια κατάσταση τραγική. Γιατί δηλαδή αυτοί οι οποίοι παράγουν τα σκουπίδια, ο καθένας από μας θέλει να τα πετάει στην πόρτα του αλωνού, να υπάρχει αυτή η υποβάθμιση που υπάρχει του περιβάλλοντος και να μην υπάρχουν και αντισταθμιστικά. Δεν τρέπομαι να το πω, ούτε είμαι δήθεν. Γιατί δηλαδή αυτή η περιοχή να μην έχει αντισταθμιστικά για όλο αυτό το χάλι που είδατε πριν. Βεβαίως, είμαι κατά των αντισταθμιστικών. Το έχω πει από την αρχή και είναι και η θέση μου στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και είναι καταγεγραμμένη. Και πήγαμε και στο Συμβούλιο της Ευρώπης εναντίον της απόφασης του Μπουραΐνη που πήρε στη Φυλή. Κυρία Δήμου, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Τελειώνοντας, έχω να πω το εξής. Και ο Ασπρόπυργος παίρνει αντισταθμιστικά για τα ΕΛΠΕ
Και η Ελευσίνα παίρνει αντισταθμιστικά για τα ΕΛΠΕ. Μη λέμε. Και σε όλοι, εσείς τα ρίχνετε, πάρτε τα. Δεν θέλουμε ούτε αντισταθμιστικά ούτε τίποτε. Και βέβαια αυτό τώρα δεν είναι θέση, διότι τελειώνοντας έχω να πω το εξής. Οι τύποι αυτοί, οι γυρολόγοι, που αγαπούν τη Δυτική Αττική και τη νοιάζονται ότι υπάρχει περιβαλλοντολογική επιβάρυνση και πάνε και στην Ανατολική Αττική και λένε κακό στα σκουπίδια εδώ, έρχονται σε εμάς, λένε κακό στα σκουπίδια σε εσάς. Είναι ό,τι χειρότερη υπηρεσία μπορούν να προσφέρουν στο λεκανοπέδιο. Κύριε μη μας αγαπάτε τόσο πολύ, δεν θέλουμε άλλη αγάπη. Ο κύριος Χάγιος έχει το λόγο. Κύριε χορτάσαμε από την αγάπη των γυρολόγων γύρω-γύρω. Κυρία Δήμου, παρακαλώ. Ο κύριος Χάγιος έχει το λόγο.